Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε όλες τις εξελίξεις από την ελληνική και ξένη δημοσιογραφία. Πρώτα όμως, όπως και κάθε μέρα, να δούμε τι γράφουν τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από τις πολιτικές και συγκεκριμένα από την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε στα νέα σήμερα, μπήκαν με το δεξί, αλλά ξεκίνησαν με το αριστερό. Μίνι κρίση στην κυβέρνηση, καθώς η κόντρα Μητσοτάκη, η Λοβέρδου για τις διαθεσιμότητες στο παιδείας, παίρνει παράταση ως την επόμενη εβδομάδα. Τριβές κορυφής με επίκεντρο τις απολύσεις στα πανεπιστήμια προκαλούν οι προσπάθειες του Πασόκ, αλλά και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, να στρίψουν προς τα αριστερά το τιμόνι της διακυβέρνησης μετά τις ευρωεκλογές και τον ανασχηματισμό. Παρακάτω διαβάζουμε πως έρχονται νέα τιμολόγια της ΔΕΗ, έρχονται οι έξυπνοι μετρητές. Γράφει χαρακτηριστικά. Για τη δίκη στη Μανολάδα διαβάζουμε δεξιά, όπως σαν να μην πέρασε μια μέρα, καθώς δεν άλλαξε η μεταχείριση από των εργοδοτών προς τους εργάτες. Και δεξιά διαβάζουμε, περιμένοντας την Τρόικα, είναι πρόδειλη η ανάγκη διορθώσεων στην κυβερνητική πολιτική προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, ακόμη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ομολογεί πια την υπερφορολόγηση που υφίσταται όλα τα χρόνια της κρίσης οι περισσότεροι φορολογούμενοι. Είναι όμως σαφές ότι η χώρα δεν έχει φτάσει ακόμα στην έξοδο του τούνελ. Τα στελέχη της Τρόικας πρόκειται να επανέλθουν μέσα στο καλοκαίρι για νέους ελέγχους και το κρίσιμο θέμα της διευθέτησης του χρέους είναι στο τραπέζι, αλλά δεν έχει ακόμα λυθεί. Επομένως, θα συνιστούσε μέγα λάθος η πρόωρη καλλιέργεια προσδοκιών για συνολική ανατροπή των πολιτικών που επιβλήθηκαν από τα μνημόνια. Σε τέτοιες καταστάσεις, η βιασύνη για αλλαγές είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να μην αλλάξει ποτέ τίποτε. Να περάσουμε τώρα στο Έθνος. Πώς θα γίνει η αναδιανομή 20 δις ευρώ μέχρι το 2020. Όλο το σχέδιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα στο Έθνος. Αναδιανομή λοιπόν του πακέτου των αγροτικών επιδοτήσεων ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2020 φέρνει το νέο εθνικό σχέδιο για την κοινή αγροτική πολιτική. Η χώρα διαιρείται σε τρεις ζώνες και οι επιδοτήσεις θα συνδέονται με την παραγωγική διαδικασία. Όσοι αποκτήσουν τον τίτλο του πράσινου αγρότη θα κερδίσουν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έξτρα πακέτο είναι τα 240 εκατομμύρια στους νέους, 3,5 για όσους, όπως διαβάσαμε και πριν, αποκτήσουν τον τίτλο του πράσινου αγρότη, πριν στα 240 εκατομμύρια για όσους καλλιεργούν όσπρια και 360 εκατομμύρια στις ορεινές περιοχές. Παρακάτω βλέπουμε για το Μαξίμου και την διαθεσιμότητα, κόντρες υπουργών και επιδιαιτησία. Παράταση μιας εβδομάδας με τροπολογία στη Βουλή για να βρεθεί λύση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Λοβέρδο. Στην αριστερή στήλη του Έθνους διαβάζουμε για τις πιστωτικές κάρτες στα smartphones. Παρακάτω βλέπουμε για το πώς θα γλιτώσετε φόρους και τελευταίες οδηγίες για τις φορολογικές δηλώσεις. Ενώ συνεχίζουμε με μια διεθνή είδηση για την σύραξη και την Αλ-Κάιντα της ερήμου που βρίσκεται στη Μοσούλη. Στην έρημο λοιπόν που ενώνει το Ιράκ με Συρία, ανδρώθηκε μετά το 2004 η οργάνωση των τζιχαντιστών που κατέλαβε την πόλη Μοσούλη του Ιράκ. Και δεξιά διαβάζουμε για την οργή από τις απολυμμένες καθαρίστριες μετά το αποτέλεσμα του δικαστηρίου. Αρνητική ήταν λοιπόν για τις απολυμμένες καθαρίστριες η απόφαση του Άριου Πάγου. Ακολούθησαν επεισόδια έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο τώρα. Νέα παρέμβαση από το συνήγορο του πολίτη. Διορθώστε την αδικία στις κρατήσεις των συντάξεων. Με γνωμοδότηση του προς το Υπουργείο Εργασίας, ζητάει ο υπολογισμός των κρατήσεων ασθενείας 4% να γίνει με τις τρέχουσες αποδοχές και όχι με τις αυξημένες του 2009. Όφελος από 25 έως και 546 ευρώ ετησίως για τους συνταξιούχους, εάν υιοθετηθεί η εισήγηση του συνηγόρου. Πίνακας για όλες τις κατηγορίες των εισοδημάτων διαθέτει σήμερα ο ελεύθερος τύπος. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για την επεισοδιακή έναρξη για το Μουντιάλ αναφέρεται, φιέστα με Τζένιφερ, ξύλο στους δρόμους του Πάο Σάολο. Ενώ δεξιά βλέπουμε για το 12σέλιδο ένθετο που θα έχει κάθε μέρα για το Μουντιάλ, ο ελεύθερος τύπος. Η Βραζιλία λοιπόν με ηγέτη τον Μενιμάρ και τη βοήθεια από τον διαιτητή λήγησε τους Κροάτες στην πρεμιέρα με 3-1. Ο νόμος του ισχυρού το χαρακτηρίζει
ο ελεύθερος τύπος στον χθεσινό αγώνα. Και παρακάτω βλέπουμε πως είναι ελεύθερος ο Παπακοσταντίνου για τη λίστα Lagarde με εγγύηση 30.000 ευρώ. Και από τον ελεύθερο τύπο πάμε στην Καθημερινή. Παράταση στη διαφωνία υπουργών. Τροπολογία επιμήκυσης της διαθεσιμότητας διοικητικών ΑΕΗ με παρέμβαση Σαμαρά. Στην παράταση θα κριθεί τελικώς η διαφωνία μεταξύ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη και Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδου για το τελικό αριθμό των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΗ μετά την ολοκλήρωση της διαθεσιμότητας. Θα έπρεπε μέχρι την Κυριακή να οδηγηθούν σε απόλυση συγκεκριμένοι υπάλληλοι. Έπειτα από τις χθεσινές ολοήμερες διαβουλεύσεις, τις οποίες από ένα σημείο και μετά ενεπλάκησαν ο Πρωθυπουργός και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, συμφωνήθηκε να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή τροπολογία που θα επιμηκύνει την διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων για διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας, ώστε να εξευρεθεί κοινός τόπος. Δεξιά διαβάζουμε για τη μείωση του φόρου στο πετρελαίο θέρμανσης και πως αυτό το θέμα θα τεθεί από την κυβέρνηση. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και η μονιμοποίηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση θα περιληφθούν στο πακέτο των φοροελαφρύνσεων, το οποίο θα διαπραγματευτεί η κυβέρνηση το φθινόπωρο με την Τρόικα. Ανώτερος στέλεχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είπε χθες ότι το μέτρο της εξίσωσης του φόρου με αυτό του πετρελαίου κίνησης απέτυχε, αφού είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση της κατανάλωσης. Παρακάτω διαβάζουμε πως ανέκαμψαν τα έσοδα από φόρους παρά το εκλογικό κλίμα. Η μακρά παράδοση της αδράνειας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού κατά τις προεκλογικές περιόδους έσπασε φέτος. Παρά τις εκλογικές αναμετρήσεις, τον Μάιο τα φορολογικά έσοδα ανέκαμψαν με αποτέλεσμα στο πεντάμηνο να εμφανίζουν υπέρβαση του στόχου κατά 146 εκατομμύρια ευρώ. Συνέβαλαν έτσι θετικά στη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος 711 εκατομμυρίων ευρώ. Παρακάτω βλέπουμε τη φωτογραφία για το Μουντιάλ, πρεμιέρα με νίκη της Βραζιλίας στο Μουντιάλ των Αντιθέσεων. Με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ, τον οποίο βλέπουμε στο κέντρο της φωτογραφίας, η Βραζιλία νίκησε 3-1 την Κροατία στην πρεμιέρα του 20ου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Σάο Πάουλο. Πριν από το παιχνίδι και έξω από το γήπεδο, σημειώθηκαν ωστόσο σοβαρά επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και διαδηλωτών που αντιδρούν για την πολυδάπανη οργάνωση. Στην εφημερίδα των συντακτών τώρα, κεντρική φωτογραφία έχει για τις καθαρίστριες, γράφοντας ντροπή μάλιστα, ξύλο στις καθαρίστριες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Με τον πιο άγριο τρόπο έδειξε τις διαθέσεις του το νέο πολιτικό πρόσωπο προς τις αγωνιζόμενες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα από τους άνδρες στο ΜΑΤ αμέσως μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που νομιμοποιεί τις απολύσεις τους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τραυματισμένες τρεις γυναίκες, μεταξύ τους και μία φωτορεπόρτερ. «Δεν θα γονατίσουμε, θα παλέψουμε για τα παιδιά μας και θα κερδίσουμε», λένε στην εφημερίδα των συντακτών οι καθαρίστριες. «Καταστολή και απολύσεις είναι το δόγμα της νέας συγκυβέρνησης», γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Στην αριστερή στήλη διαβάζουμε για τον Αλέξη Τσίπρα που λέει πως δεν θα υπάρξει τσιριμόκος, μιλώντας σε βουλευτές και ευρωβουλευτές. Είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πως δεν θα υποδεχθεί τον Τσιριμόκο στην αυλή των μνημονίων. Χαρακτήρισε συνοθήλευμα γραφειοκρατών, ακροδεξιών και φωνακλάδων την κυβέρνηση και διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του δεν θα υποστείλει την σημαία του ριζοσπαστισμού. Στην κυβέρνηση ο Περέτα διαβάζουμε παρακάτω, εμφύλει στα Υπουργεία για την εμπλοκή στις διαθεσιμότητες αναφέρεται μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Λοβέρδου. Συνεχίζουμε παρακάτω και διαβάζουμε πως η Βαγδάτη είναι στο στόχαστρο μετά τη Μοσούλη και το Τικρίτ. Στο στόχαστρό τους λοιπόν των τζιχαντιστών είναι η Ιρανική πρωτεύουσα. Δέσμευση Στουρνάρα διαβάζουμε παρακάτω σε Λαγκάρντ, όλα για τις επενδύσεις. Την υπόσχεση της κυβέρνησης πως το Δούνου του θα θυσιαστεί, προς το Δούνου του ότι θα θυσιαστεί ο φυσικός πλούτος της χώρας, αν το ζητήσουν οι επενδυτές, διατύπωσε πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Οικονομικών ο Γιάννης Στουρνάρας. Το ΤΑΙΠΕ ξεπουλάει παραλίες στην Ερμιόνη και σε Ολυμπιακά ακίνητα. Για το Υπουργείο Οικονομικών βλέπουμε παρακάτω και για την Τράπεζα της Ελλάδος, πως πλεώνασμα ανεργίας
για το πλεόνασμα ανεργίας και λιτότητας, με προεκλογικές λοιπόν φοροαπαλλαγές, επιχειρεί η κυβέρνηση να σερβίρει την παρατεταμένη λιτότητα, ενώ 1,4 εκατομμύρια πολίτες ζουν στην ανεργία. Οι τυχεροί θα βρουν μισή δουλειά και μισό μισθό. Ο προϋπολογισμός υπλώσχεται πλεονάσματα, αδιαφορώντας για τους εξαθλειωμένους των μνημονίων, τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν απαρέγκλιτα σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά και από την Εφημερία των Συντακτών. Στην Ελευθεροτυπία τώρα, μάχη για τους υποδιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος, με στόχο να βολέψουν τα δικά τους παιδιά σε θέσεις κλειδιά. Σαμαράς και Βενιζάλος εξετάζουν την περίπτωση να τροποποιήσουν το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να αυξηθούν από 2 σε 3 οι θέσεις των υποδιοικητών. Και παρακάτω η κεντρική φωτογραφία και ο κεντρικός τίτλος στην Ελευθεροτυπία είναι για τις καθαρίστριες. Η τιμένη κυβέρνηση ξέσπασε στις καθαρίστριες. Τις καθάρισαν Άριος Πάγος και ΜΑΤ. Ο Άριος Πάγος λοιπόν άδειασε τις καθαρίστριες δικαιώνοντας το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ τα ΜΑΤ επιτέθηκαν βία εναντίον τους άλλη μία φορά. Αυτή τη φορά θύματα ξυλοδαρμού ήταν και φωτορεπόρτερ και πολίτες. Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο νέος Υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, που ζήτησε την απομάκρυνση των ΜΑΤ από το Υπουργείο και συνάντηση με τις καθαρίστριες. Η ΕΛΑΣ διέταξε δε για το βίντεο που δείχνει άνδρα το ΜΑΤ να χτυπάει πισόπλατα καθαρίστρια στο κεφάλι. Έντονα καταδίκησαν την επίθεση των ΜΑΤ τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι συνδικαλιστικές ενώσεις των δημοσιογράφων αλλά και των αστυνομικών. Στη Δημοκρατία τώρα, άκρος απόρριτο σχέδιο για εισβολή στη Θράκη. Τι έχουν στα χέρια τους οι μυστικές υπηρεσίες? Κωδικός ηγεμών για την περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει πέρα των 6 μιλίων τα χωρικά της ύδατα. Επίθεση στο Δέλτα Σώμα στρατού από τη Βουλγαρία με ανορθόδοξο πόλεμο και πρόκληση αεροναυτικού επεισοδίου μεταξύ Λέσβου και Χίου, διαβάζουμε στην Δημοκρατία. Σαν κεντρικό πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω βλέπουμε πως το θέμα για τις καθαρίστριες χτύπησαν στο ψαχνό, γράφει η Δημοκρατία, χθες τις καθαρίστριες. Ο Άριος Πάγος δεν έκανε την έκπληξη όπως περίμεναν. Κάθε πρώτη του μήνα, διαβάζουμε δίπλα, και 15 στο αστυνομικό τμήμα θα παρουσιάζεται ο κύριος Παπακοσταντίνου, όπως γράφει μάλιστα, με εγγύηση Χάδη είναι ο περιβόητος Παπακοσταντίνου, που απολογήθηκε χθες για την λίστα Λαγκάρντ. Και δεξιά βλέπουμε ως τις 30 Ιουνίου είναι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΑΕΔ. Οι δικαιούχοι γονείς σκηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται στα κατατόπους γραφεία για τις πληροφορίες. Στην ημερεσία πάμε τώρα. Συστάσεις από Τράπεζα της Ελλάδος για μείωση των αντικειμενικών αξιών. Οι φόροι στα ακίνητα διώχνουν τους επενδυτές. Η φορολογική επιβάρυνση βασίστηκε σε πλασματικές και όχι σε πραγματικές αξίες. Πάνω από 8 στις 10 αγοραπολισίες πραγματοποιούνται με τιμές κάτω από 50%, χαμηλότερες από τις αντικειμενικές. Συγκρατημένη είναι και η αισιοδοξία από την Τράπεζα της Ελλάδος για την τόνωση στις αγορές. Ενώ παραπάνω διαβάζουμε για τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου που είχαν χθες οι Άραβες αξιωματούχοι με τον Πρωθυπουργό. Ενδιαφέρον από το Κουβέιτ για τα ΕΛΠΕ, αισιοδοξία για άμεση ολοκλήρωση του ντιλ με ΔΕΣΠΑ. Και συνεχίζουμε παρακάτω. Χάθηκαν 400 εκατομμύρια από τον ΦΠΑ λόγω μείωση τη κατανάλωση. Η Τρόικα έκανε λάθος με το πετρέλαιο θέρμανση. Την παταγώδη αποτυχία του μέτρου εξίσωση του φόρου σε πετρέλαιο κίνηση και θέρμανση δείχνουν τα στοιχεία που παρουσίασε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου. Τη χειμερινή περίοδο 2012-2013, η κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανση μειώθηκε κατά 71%. Περνάμε τώρα στην Αυγή. Επιστροφή στην ανάπτυξη. Ξυλοδαρμός και τραυματισμοί καθαριστριών μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών. Καθαρίζει ο Άριος Πάγος για την κυβέρνηση. Εξυπηρέτηση συμφερόντων καταγγέλουν δικαστές και εισαγγελείς. Έναρξη ομαδικών απολύσεων από τη Χαλιβουργία Ελλάδος. Στον αέρα εκατοντάδες διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΗ. Έκρηξη ανεργίας στο 27,8% το πρώτο τρίμηνο του 2014 και μισό ΑΕΠ για τα κόκκινα δάνεια. Περιγράφει εδώ το πρωτοσέλιδο ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση της χώρας με κεντρική φωτογραφία που πιάνει σχεδόν όλη τη σελίδα τα σκηνικά επεισόδια μεταξύ των ΜΑΤ και των καθαριστριών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στον ριζοσπάστη πάμε τώρα. Στη μάχη για το πανελλαδικό συλλαλητήριο
για το ασφαλιστικό. Συνέντευξη τύπου χθες, εν ώψη της συγκέντρωσης στις 19 Ιούνιου στην Αθήνα. Συνεχίζονται ωστόσο και οι συσκέψεις των εργατικών σωματείων. Παρακάτω διαβάζουμε για τις κοινωνικές δομές των Δήμων, χωρίς πόρους, χωρίς προσωπικό και με νέο χαράτσι εν όψη. Πάνω-πάνω βλέπουμε για το Ιράκ πως είναι επικίνδυνες οι αιματηρές εξελίξεις και ανοιχτό το ζήτημα για μια νέα υπεριαλιστική επέμβαση. Και δεξιά βλέπουμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος δηλώνει, ο οποίος κάνει συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις αλληλεγγύης του ΚΚΕ για την Κούβα, καθώς ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Κούβας συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, κύριο Κουτσούμπα. Και παρακάτω διαβάζουμε για την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τον μπαράζ των αντιλαϊκών αναδιορθώσεων υπέρ του κεφαλαίου. Ο κύριος Σταυραμόπουλος, βλέπουμε δίπλα, πήγε στη Ρουμανία για τα σχέδια των ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Ευρώπη. Και δεξιά βλέπουμε φυσικά για τις καθαρίστριες και την απόφαση του Άριου Πάγου που συμπίπτει με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Στην αυτεμπορική τώρα. Τράπεζα της Ελλάδος, ο απερχόμενος διοικητής καλεί τις τράπεζες να αναλάβουν δράσεις. Η διαχείριση των δανείων επισπεύδει την ανάκαμψη. Αναγκαίες είναι οι ανακατατάξεις στον χώρο των επιχειρήσεων. Παρακάτω βλέπουμε τον προϋπολογισμό και το ύψος των καθαρών εσόδων, το οποίο ανήλθε στα 19,605 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τους στόχους, με το πλεώνασμα να είναι στα 711 εκατομμύρια ευρώ στο πρώτο πεντάμηνο του 2014. Και αριστερά βλέπουμε την συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κουβέιτ, καθώς υπογράφηκαν δύο συμφωνίες μεταξύ της χώρας μας και, και της χώρας του Κουβέιτ. Και στην Εσπρέσο βλέπουμε για την ψυχό, όπως χαρακτηρίζει την ιστορία στο Παγκράτη, με την 49χρονη χημικό που δεν άντεξε να αποχωριστεί τη λουλουδιά της. Μούμια στο Παγκράτη. Η μαμά είναι στον παούλο, τυλιγμένη με κουβέρτες και συντηρημένη με αυτοσχέδιες πατέντες. Το κεντρικό πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο αναφέρεται στο Παγκράτη, όπου μια γυναίκα μιμοποίησε τη μητέρα της μετά το θάνατό της για να μην την αποχωριστεί. Να περάσουμε τώρα να δούμε και μερικές αθλητικές εξελίξεις. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Διαβάζουμε στο Sport Day σήμερα. Είμαστε μάχημοι και θα πολεμήσουμε. Είναι το μήνυμα του Βασίλη Τωροσίδη στους Έλληνες μέσω της Sport Day. Στα όπλα, λοιπόν, είναι ο τίτλος από εδώ. Ενώ δεξιά βλέπουμε για τον Καζαριάν και επίσημα για το Φουλ για Φίμπο. Κλείνει ο Ελ Αμπντελάου, απόλυτη επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ της Sport Day. Σφαίρα, λοιπόν, είναι εδώ ο τίτλος. Στα δίχτυα του Ολυμπιακού πιάστηκε ο 22χρονος Νορβηγός διεθνής back half. Στην Goal News τώρα, ηγέτη χαρακτηρίζει την Βραζιλία για την χθεσινή της νίκη στην έναρξη του Μουντιάλ. Νεϊμάρ και γκολ για Όσκαρ οδήγησαν την Σελεσάο στο 3-1 επί της Κροατίας. Η Βραζιλία βρήκε τον ήρωά της με το καλημέρα στο Μουντιάλ. Στο φως των σπορ πάμε τώρα, όπου βλέπουμε 3-1 η Βραζιλία. Μια έξοχη Κροατία αναφέρεται και εδώ στον χθεσινό αγώνα. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε 5 έδιωξε ο ΠΑΟ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποδέσμευση των Λάσμε, Μασιούλης, Κάρι, Μπράμος και Σάγκ. Πρόθεση των Πρασίνων είναι να απομακρυνθεί και ο Γκίστ, ο οποίος όπως όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο και θα πρέπει να αποζημιωθεί. Στην Πράσινη πάμε τώρα. Τώρα και κοιτάμε ψηλά. Διαβάζουμε στην Πράσινη, ένα 24ωρο πριν από τη μάχη με την Κολομβία, ο Έλληνας Πορτιέρο μιλάει για τις δύο μεγάλες του αγάπες, το Τριφύλι και την Γαλανόλευκη. Τα θαύματα είναι για να επαναλαμβάνονται. Στην ώρα των σπορ τώρα, ανεβαίνει ο Κάλβο. Κέρδισε πόντους ο Ισπανός με την εμφάνισή του στον Μπαράζ, που η μπάλα έκαιγε και το πήρε πάνω του για λογαριασμό της Ξάνθης. Ο Λάζο, διαβάζουμε παρακάτω, παίζει καθυστερήσεις. Σε κάθε ευκαιρία κοιτάει να κερδίσει χρόνο ο Λάζοβιτς. Η ώρα αναλύει γιατί το δέχονται προς το παρόν στην ΑΕΚ και τι πιθανότητες υπάρχουν πλέον για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Στον πρωταθλητή περνάμε τώρα. Ψάχνει τον Μπαμ, βλέπουμε εδώ. Ο Ρομπίνο, μια τρελή σκέψη.
Προκλητική προσπάθεια για άλωση του ΕΣΑ και βλέπουμε παραπάνω. Προεκλογικός μηχανισμός με υποσχέσεις αλλά και απειλές έχει στηθεί στα γραφεία της ΕΟΚ για να εκλεγεί πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων ο δούριος ύπουας του Βασιλακόπουλου Γιώργος Μαμαλάκης. Πάνω-πάνω βλέπουμε παρόν είναι και ο Μαρινάκης στο γεγονός. Η θύρα 7 τιμά τον Σοκράτη Κόκαλη στο παγκόσμιο συνέδριο που γίνεται αύριο. Και κάτω-κάτω στο πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή βλέπουμε στη ρίστα του Ραϊολά το πλούσιο πελατολόγιο του φημισμένου Ατζέντη ξεψαχνίζει ο Ολυμπιακός. Στον Γαύρο πάμε τώρα. Καλό εργαλείο για την δεξιά πλευρά. Ο 22χρονος Νορβηγός διεθνής φουλ Μπάκο Μάρ Αλεμπνταλάουι που έκλεισε ο Ολυμπιακός παρά το ενδιαφέρον από τον Μπρόμιτς, Κρίσταλ, Στόουκ και Σταντάρ. Τον είδαμε κόντρα στον Ριμπερί, ο θρύλος βουλώνει τρύπες στον ρόστερ και μετά θα φέρει τα πιο μεγάλα ψάρια. Ο Βέρβελς παρακάτω δηλώνει δίκη, παράγκα και όραμα και φαντάσματα για τα νούμερα. Ενώ κάτω αριστερά βλέπουμε εξελίξεις από την Ίμπιζα, κοινές διακοπές του Μίτσελ με το μάνατζέρ του και συζητήσεις. Δεξιά η Μάρσα επιμένει για τη μεταγραφή του. Όνειρο του Ντιόπ είναι το Champions League με τον Ολυμπιακό. Και δεξιά βλέπουμε για τον Σοκράτη Κόκαλη πως θα παρευρίσκεται στο 7ο συνέδριο της Θύρας 7 αύριο στο Καραϊσκάκι. Στην Live Sport τώρα έχει σαν πρωτοσέλιδο αφιέρωμα για το Μουντιάλ. Είμαστε ένα, διαβάζουμε. Τζένιφερ Λόπεζ, Κλάουντια Λέιτε, Πίτμπουλ και 600 χορευτές ξεσήκωσαν το κοινό στην τελετή έναρξης στην Arena Corinthians με το We Are The One. Η παγκόσμια γιορτή της μπάλας ξεκίνησε και η Live Sport σας μεταφέρει ό,τι συμβαίνει στη Βραζιλία, εκεί όπου χτυπούν οι καρδιές δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Μαζί με αυτές και οι ελληνικές. Αναλύσεις, ιστορίες, πρόσωπα και αμέτρητα παρασκήνια από το Μουντιάλ και όλο τον κόσμο έχει σήμερα η Live Sport. Και κλείνουμε την αθλητική μας ενημέρωση με την Γάτα. Μεξικό, Καμερούν, Ισπανία, Ολλανδία και Χιλή, Αυστραλία είναι στο σημερινό μενού. Τριάδα με φαβορί και γκολ. Διαβάζουμε, προσοχή, μην παίξετε αν δεν διαβάσετε. Διαβάζουμε εδώ πέρα, στην Γάτα. Και αφού είδαμε τις αθλητικές μας ειδήσεις, να δούμε και μερικά από τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί ως τώρα η ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoungla.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο, το οποίο είναι αφιερωμένο στο Μουντιάλ. Ο πλανήτης χορεύει σάμπα είναι ο τίτλος. Ξεκίνησε η γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στη σκιά των βίαιων, ωστόσο, επεισοδίων. Ένα αναλυτικό ρεπορτάζ από το zoungla.gr για το τι έγινε εντός και εκτός γηπέδου. Το επόμενο πρωτοσέλιδο έχει να κάνει και αυτό με το Μουντιάλ. Σέντρα στο Μουντιάλ είναι εδώ ο τίτλος των αντιθέσεων. Με οδομαχίες και επεισόδια υποδέχονται τη Βραζιλία για το παγκόσμιο κύπελο. Και παρακάτω πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Έκρυβε την νεκρή μητέρα της σε μπαούλο. Σοκάρει η ιστορία φρίκης που αποκαλύφθηκε μετά από 2 χρόνια στο Παγκράτη. Τι λέει ο ιατροδικαστής? Μπορούμε να δούμε αναλυτικά στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο στο zoungla.gr. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Σώμα σας.
Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έτοιμοι? Πάτρας Motor Show. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η μεγάλη πανελλήνια έκθεση οχημάτων από τη Φίλμπα. Μουσική 21 και 22 Ιούνιου στο Μόλο της Αγίου Νικολάου. Μουσική Τέταρτο Πάτρας Motor Show. Έρχεται. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα πάμε τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου χθες σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ των καθαριστριών και των ΜΑΤ. Δεν πρόλαβε λοιπόν να στεγνώσει ακόμα το μελάνι από το ρεπορτάζ για την αστυνομική βιαιότητα της Τρίτης του Υπουργείου Οικονομικών με τα ΜΑΤ και τις απολυμμένες καθαρίστριες, και ένας νέος γύρος επεισοδίων προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων, καθαριστριών και φωτορεπόρτερ στο Υπουργείο Οικονομικών στην Οδό Νίκης. Όλα ξεκίνησαν μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Αρείου Πάγου που επιτρέπει στο Υπουργείο Οικονομικών να μην δεχθεί πίσω τις απολυμμένες καθαρίστριες. Η πρώτη αντίδραση ήταν οργή και αρκετές ξέσπασαν σε κλάματα κατευθυνόμενες πάλι στο Υπουργείο. Εκεί έγιναν επεισόδια μεγαλύτερης αγριότητας, ενώ από την παρέμβαση της αστυνομίας, δύο από τις καθαρίστριες έχουν δεχτεί χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ το ΕΚΑΒ παρέλαβε μία από αυτές. Από τα χτυπήματα των αστυνομικών, ωστόσο, δεν γλίτωσαν ούτε φωτορεπόρτερ, όπως η Τατιάνα Μπόλαρη που έχει δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι και τα νεφρά και η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενώ η καθαρίστρια Δέσποινα Κωστοπούλου έχει δεχτεί χτυπήματα στο κεφάλι και είναι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, σήμερα περιμέναμε την απόφαση από τον Άριο Πάγο. Πιστεύαμε ότι θα γυρνάγαμε στις δουλειές μας. Είπαμε ότι μετά από τέτοια απόφαση πρωτόδικου δικαστηρίου που δεν εφαρμόστηκε, ότι ο Άριος Πάγος θα έβλεπε και αυτός ότι έχουμε δίκιο. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο η απόφαση δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Ήταν αρνητική. Λοιπόν, εμείς διαμηνύουμε σε όλους, όπως το έχουμε πει πάμπολες φορές. 9 μήνες τώρα αγωνιζόμαστε στον δρόμο. 9 μήνες φωνάζουμε. Μόλις τους δρόμους. Είναι πώς θα δικαιωθούμε κάτι. Δρόμος είναι το δικαιωθούμε. Μετά από την αρνητική απόφαση, πήραμε το πανό μας, οι γυναίκες από τη σκηνή, να κατεβούμε, να φωνάξουμε με την τουτούκα μας και να διαμαρτυρηθούμε για την άδικη απόφαση αυτής της κατοχικής κυβέρνησης που δεν ξέρει
αυτή να εφαρμόζει τους νόμους, αλλά θέλει να λέει ότι είναι ένομοι και δίκαιοι. Αυτοί ήρθαν εδώ, λέει, για να φτιάξουν τον τόπο. Λοιπόν, δεν ξέρει να εφαρμόζει τους νόμους, θέλει μόνο οι άλλοι. Η ένταση πώς ξεκίνησε? Ήρθαμε εδώ, βρήκαμε, όπως κάθε φορά, όλα τα μάτια τείχος μπροστά μας. Τι έχουν τελικά να φοβούνται με κλειστές τις πόρτες, τα ρολά, από γυναίκες με ένα πανό και μια ντουντούκα. Εμείς λέμε, πέσανε επάνω μας όπως τα σκυλιά, όπως τα όρνια, όπως κάθε φορά. Και εμείς λέμε και διαμηνύουμε στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται όσες και να στείλουν στο νοσοκομείο, ό,τι και να κάνουμε, έχουμε πάρει απόφαση, θα παίρνουν τα κορμιά μας από κάτω, αλλά τη δουλειά μας θα την πάρουμε. Το έχουμε αποφασίσει. Τραυματίστηκαν. Ποιος τραυματίστηκε? Η κυρία Κωστοπούλου είναι αυτή τη στιγμή η δέσποινα στο νοσοκομείο. Η άλλη κοπέλα έχει πάθει σοκ και πολλές έχουν τραυματιστεί χέρια, πόδια. Η μία της σκίστηκε το φρύδι. Πώς τραυματίστηκαν? Γιατί πέσαν απάνω μας σαν τα σκυλιά. Λες και έχουν να αντιμετωπίσουν κακούργους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς είναι δυνατόν να φέρονται έτσι σε γυναίκες 50-60 χρονών? Είναι δυνατόν? Τι ζητάμε? Ζητάμε τη δουλειά μας και την αξιοπρέπειά μας. Ζητάμε να μην βλέπουμε το μέλλον μας στα σκουπίδια, να βρίσκουμε το φαΐ μας. Θέλουμε να πάμε στα σπίτια μας με το κεφάλι όρθιο στα παιδιά μας. Εγώ νομίζω ότι σήμερα έχουν τραυματιστεί 4. Προχτές άλλες 2. Δεν θυμάμαι τελικά, έχουμε χάσει το λογαριασμό. Είδαμε και φωτορεπόρτι, τι είπαν όλοι τους? Χτυπήθηκε και η κυρία Τατιάνα Μπολαρή και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο. Θα πάμε στο Παγκράτη τώρα, όπου εντοπίστηκε το πτώμα μιας ηλικιωμένης γυναίκας 86 ετών μέσα σε μπαούλο σε κατάσταση σαπωνοποίησης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής από την αστυνομία, η αποκάλυψη έγινε έπειτα από καταγγελία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, καθώς η 49χρονη ένικος δεν είχε καταβάλει τα μισθώματα από το 2010. Η 49χρονη γυναίκα εργαζόταν ως χημικός σε εταιρεία καλλιντικών και στο σπίτι φιλοξενούσε τη συνταξιούχο μητέρα της. Πριν από περίπου 2 χρόνια, η 86χρονη πέθανε. Ωστόσο, η κόρη της δεν μπορούσε να αντέξει την απώλεια της νεκρής της μητέρας και αποφάσισε να την βαλσαμώσει. Την τύλιξε σφιχτά με σακούλες και την έκλεισε μέσα στον μπαούλο. Ο ιδιοκτήτης μετέβη στο διαμέρισμα με δικηγόρο, προκειμένου να παραδώσουν έγγραφο έξωση στην ενοικιάστρια, αλλά δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Οι δύο άνδρες εισήλθαν στο σπίτι και σε έρευνα που έκαναν βρήκαν στον μπαούλο το μουμιοποιημένο πτώμα της 86χρονης. Θα πάμε τώρα να δούμε και τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες έξω από το γήπεδο στην Βραζιλία. Πρωτοφανή επεισόδια λοιπόν, όπως ήταν αναπόφευκτο, ξέσπασαν σε όλη τη Βραζιλία. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες, με σύνθημα «Θέλουμε κοινωνικές παροχές και όχι μπάλα», ξεχύθηκαν για μία ακόμη φορά τους τελευταίους μήνες στους δρόμους, αντιδρώντας την διοργάνωση του παγκόσμιου κυπέλου, θεωρώντας ότι ο πλούτος της χώρας που ξοδεύεται και δεν κατευθύνεται, εκεί που πρέπει, για την κάλυψη των βασικών αναγκών των πολιτών. Εκτεταμένα επεισόδια, όπως είπαμε, σημειώθηκαν με οδομαχίες, φωτιές, λαιλασίες καταστημάτων, χρήση χημικών, πολυάριθμους τραυματισμούς είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν το σκηνικό με το οποίο η πρωτεύουσα της Βραζιλίας υποδέχθηκε τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου. Τα εκρηκτικά κοινωνικά προβλήματα που ταλανίζουν εδώ και πολλά χρόνια τη χώρα του καφέ αναδεικνύονται με τον πιο εμφατικό τρόπο με αφορμή την διοργάνωση του Μουντιάλ. Θα πάμε τώρα να δούμε την ομιλία του κύριου Τσίπρα στην εκδήλωση που έγινε για τον ένα χρόνο που ήταν κλειστά η ΕΡΤ. Να δούμε λοιπόν τι δήλωσε. Αποφάσισε να βάλει το μαύρο στις οθόνες μας όταν μετά από τόσο καιρό έχει ρίξει μαύρο στις ζωές μας. Από την πρώτη στιγμή ένα γιγάντιο κίνημα αλληλεγγύης και συμπαράστασης από εργαζόμενους και εργαζόμενες, άνεργους και άνεργες σε όλη την Ελλάδα,
μετέτρεψε την ΕΡΤ από δημόσια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης σε σύμβολο αγώνα, σύμβολο αλληλεγγύης, σύμβολο αυτοδιαχείρισης, σύμβολο υπεράσπισης της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Η απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά να βάλει μαύρο στην ΕΡΤ ένα χρόνο πριν ήταν μια αντιδημοκρατική εκτροπή. Ήταν ένα πραξικόπημα απέναντι στην πλουραλιστική ενημέρωση, απέναντι στον πολιτισμό, απέναντι στην εργασία, απέναντι στην ίδια τη δημοκρατία. Και ένα χρόνο μετά, σήμερα, όλοι έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Όλοι γνωρίζουμε καλά ποιοι και γιατί φήμωσαν την ΕΡΤ. Φήμωσαν την ΕΡΤ γιατί έτσι ζήτησαν οι κοινικοί τεχνοκράτες που ήταν ανθρωποδυσίες, οι τεχνοκράτες της Τρόικας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι τεχνοκράτες που ζήτησαν να έχουμε ανεργία 60% στην Ελλάδα και χρέος 200%, διότι έτσι ήθελαν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Φήμωσαν την ΕΡΤ όμως και για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα στον χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, διαμοιράζοντας τα ημάτια της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Φήμωσαν όμως την ΕΡΤ για έναν ακόμα λόγο, γιατί δεν αντέχουν την πλουραλιστική ενημέρωση, δεν αντέχουν την ενημέρωση, δεν αντέχουν τη δημοκρατία. Για αυτούς η ενημέρωση είναι ένα εργαλείο προπαγάνδας και τρόμου. Η ενημέρωση είναι καθοδηγούμενη καθυπαγόρευση των μεγάλων συμφερόντων στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Για αυτούς η ενημέρωση είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είδαμε την Παρασκευή και το Σάββατο πριν από την κάλπη των ευρωεκλογών σε ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, όπου κατατρομοκρατούσαν τους πολίτες με ψέματα, με μηδέματα, προκειμένου να εμποδίσουν την ανώτερη και την ελεύθερη έκφραση του ελληνικού λαού. Σήμερα τη δημοκρατία, την εργασία, την αξιοπρέπεια. Και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ που με αυταπάτηση δίνουν τον αγώνα, αλλά και τους εργαζόμενους, τις καθαρίστριες, που λίγες τώρα δίνουν τον αγώνα και την αξιοπρέπειά τους. Και η κυβέρνηση μνημονιακή τη στέλνει στο νοσοκομείο μέρα με τη μέρα, όμως την απάντηση θα την πάρουν. Θα ενωθούμε ακόμα περισσότερο, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στην πράξη και να οδηγηθούμε στην τελική νίκη σε όλα τα λαού μας. Ήρθε η ώρα της ανατροπής. Εμπρός, λαέ, μην τους φοβηθείς. Ήρθε η ώρα της ανατροπής. Έγινε σύμβολο αγώνα και αντίστασης. Κάθε σημείο στη χώρα όπου υπάρχουν τα δημόσια αυτά κτίρια της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, χιλιάδες πολίτες συνέβησαν προκειμένου να μείνει ανοιχτή η φλόγα της πλουραλιστικής ενημέρωσης, ζωντανή η φλόγα, ζωντανή η φωνή των ελεύθερων αγωνιζόμενων δημοσιογράφων, εργαζόμενων του αγωνιζόμενου λαού μας. Ο αγώνας αυτός μας εμπνέει και μας καθοδηγεί. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, από εδώ, απέναντι από το κτίριο της πάλε ποτέ δημόσιας ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, που σήμερα έχει αντικατασταθεί με ένα κατέκτυπο της ΕΝΕΦ, μπορούμε μόνο ένα πράγμα να κάνουμε. Θα υποσχεθούμε ότι με τον αγώνα μας, με τους αγώνες μας, σύντομα η ΕΡΤ θα επιστρέψει. Να επιστρέψει. Θα επιστρέψει καλύτερα.
πρόσχεση. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Και τώρα που αρχίζει να ρυθματίζεται ο γύψος του μνημονίου, σήμερα εδώ, από εδώ ενώνουμε τις φωνές μας με όλους τους εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα που βρίσκονται σε συνθήκες αναξιοπρέπειας. Ο αγώνας θα δικαιωθεί και θα είναι αγώνας προς όφελος των εργαζόμενων και των λαών όλης της Ευρώπης. Ο αγώνας των εργαζόμενων στην ΕΡΤ δείχνει τον δρόμο. Σύντομα θα δικαιωθούμε. Σύντομα θα δικαιωθούμε. Να περάσουμε τώρα να δούμε και μερικές ειδήσεις από την περιφέρεια. Βουλευτής ο Δεκανήσου Βασίλης Ψηλάντης εξέθεσε το αξίωμα του βουλευτή, ενώ τη δημιουργία, σε δημιουργία πολιτικής δημοτικής παράταξης ανακοίνωσε ο πρόεδρος της περιφερειακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στο Νότιο Αιγαίο, κύριος Τάκης Μιχαήλου. Να δούμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε σε λίγο. Καλησπέρα κύριε Λοΐζο. Θεώρησα χρήσιμο να κάνω αυτή την παρέμβαση πληροφορητής της συζήτησής σας. Μάλιστα. Όχι τόσο για την προσπάθεια κατασυκοφάντησης του προσώπου μου από μέρους του σταθμού σας, γενικότερα, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται. Γιατί πότε έχει ξαναγίνει, κύριε Ψηλάντη? Όσο για την απαξιωτική θέση του Προέδρου των Αστυνομικών, των Δεκανήσου, στις προσπάθειες οι οποίες έγιναν σχετικά με την περιοχή μας. Κύριε Ψηλάντη, μισό λεπτάκι σας παρακαλώ. Συνεχή, ναι, αν θέλετε αφήστε με. Όχι, 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 μισό λεπτάκι. Θέλω από τη στιγμή που αφήνετε κάποια μορφή, ένα λεπτό. Μπορείτε να με ακούσετε ένα δευτερόλεπτο, σας παρακαλώ. Αφήνετε κάποια μορφή στο σταθμό και είναι πολύ σοβαρή ότι σας κατασυκοφαντούμε. Ποια ήταν η συκοφαντία κατά το παρελθόν, πείτε μας, και ποια είναι η τωρινή, πρωτού πάμε παρακάτω. Και μορφή στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Το θέμα μας αυτό. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Τότε τι, μισό λεπτό. Δεν μπορεί όμως να βγαίνετε και να λέτε ό,τι θέλετε. Όταν λέτε κάτι, να το στοιχειοθετείτε, να το τεκμηριώνετε. Το οποίο ξεκίνησε και για το οποίο βέβαια νομοσχέδιο φέρεται ως υπεύθυνο τον Ψηλάντη. Όχι, είπαμε γραμματέα στην Επιτροπή Διαβούλευσης για το Πολυνομοσχέδιο. Είναι ψέμα. Είμαι γραμματέας της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης και ο κύριος Ανδρουλάκης γνωρίζει και τις προσπάθειες που έγιναν προκειμένου να καλυτερεύσει το νομοσχέδιο αυτό, όπου σε πολλά σημεία το πετύχαμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης γνωρίζει τις προσπάθειές μου τις συνεχείς για να καλυτερεύσουν οι δομές αστυνόμευσης στην περιοχή μας. Το αποτέλεσμα γνωρίζει μετράει. Γνωρίζει ο κύριος Ανδρουλάκης τι έγινε την πέρσινή περίοδο από μέρους μου προκειμένου να ενισχυθεί η Μεσσωνική πόλη. Γνωρίζει ο κύριος Ανδρουλάκης τι έγινε για να προχωρήσει το έργο των κρατητηρίων της Ρόδου και γνωρίζει βέβαια ότι πάντα προσωπικά βρίσκομαι στο πλευρό της αστυνομίας, στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο βεβαίως της κυβερνητικής σήμερα γραμμής. Από εκεί και πέρα, ναι, μια τέτοια κουβέντα θα την ανέμενα εκ μέρους του. Μισό λεπτό τώρα, γιατί... Όπως επίσης ναι, θα περίμενα έτσι και μια δικαιότερη κρίση από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με γνωρίζουν. Συγγνώμη κύριε Ψηλάντη, μισό λεπτό. Και ξέρουν τις συνεχείς μου προσπάθειες για τον νομό και για τους πολίτες. Βεβαίως. Κύριε Ψηλάντη, όχι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Μην κλείσετε. Θέλετε παρακαλώ, ακούστε μας ένα δευτερόλεπτο, γιατί καταρχάς θέλει να σας κάνει μια ερώτηση ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά θέλω να σας κάνω και εγώ μια προσωπική ερώτηση. Δηλαδή, εσείς το θεωρείτε παράλογο, κύριε Ψηλάντη, ότι αυτή τη στιγμή το τμήμα δίωξης ναρκωτικών γίνεται γραφείο και το συζητάμε εδώ στο σταθμό αυτό το θέμα για να ενημερωθεί ο κόσμος? Το θεωρείτε παράλογο, κύριε Ψηλάντη? Καλό βράδυ, κύριε Ψηλάντη. Καλό σας βράδυ. Για τον ανασχηματισμό, πώς είδατε τη νέα κυβέρνηση? Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τίποτα. Εκτιμώ ότι
είναι τα πρόσωπα δεν κάνουν πολιτικές. Η πολιτική εξαρτάται από τα σωστά πολιτικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να οριστούν και όχι τα παλιά. Θεωρώ ότι τα περισσότερα στελέχη τα οποία μπήκαν στο καινούργιο ανασχηματισμό είναι παλιά στελέχη τα οποία έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει. Μια χαρά είναι η κυβέρνηση. Ναι. Βέβαια. Φυσικό είναι. Όλος ο ανασχηματισμός ήταν εντάξει. Βεβαίως ήταν εντάξει. Πρέπει να αλλάζει, να μπαίνουν καινούργια πρόσωπα. Με ιδέα η συνείδηση, αλλά να αλλάζει λίγο, να παίρνει άλλο αέρα, άλλο θάρρος. Άλλο. Αυτό είναι. Ο νέος τσάρος της οικονομίας. Αυτός είναι καλύτερος, είναι πολύ πιο ωραίος, ας το πω έτσι. Είναι βέβαια στα ίδια, αλλά έχει μια άλλη ζωή απάνω του, πώς θα το πω, άλλο αέρα. Δεν άκουσες το πρωί ότι ήταν και 5 άνεργοι, λέει, βουλευτές και πιάσαν και αυτή η δουλειά. Ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Είδες τίποτα? Το πρόσωπο μην το βάλεις υπόψη σου. Τη δουλειά να βλέπεις. Η δουλειά που θα γίνει. Τα πρόσωπα δεν θα κάνω. Και σένα σε βλέπω τώρα. Θα σε κάνω. Ξέρω τι έχεις μέσα σου ή τι δουλειά θα κάνεις. Με τον νέο Υπουργό Οικονομικών το περιμένατε? Άστα. Το να έχουμε ελπίδα και να βλέπουμε μπροστά μας ότι χάνεται η ελπίδα μου, τι είναι? Άμα βουλιάζει στον ωκεανό, δεν έχεις ελπίδα. Άμα βουλιάζει πιο ρηχά, έχεις ελπίδα να πάει. Εμείς είμαστε που είμαστε. Στον ωκεανό. Συγγνώμη, δεν κατηγορώ κανέναν από τους. Γιατί εμείς, εσύ τον ψήφισες, εγώ, εδώ, το παιδί. Εμείς τι ψηφίσαμε. Από τους βλέπουμε ότι δεν πάνε καλά, πάλι εκεί πάνε. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα κερδίσουν με απολύτως τίποτα σαν κράτος και δεν θα έχουμε καμία αλλαγή. Αναμένουμε κάτι καλύτερο από τον νέο τσάρο της οικονομίας? Δεν νομίζω. Εκτιμώ ότι η ίδια η Τρόικα τον σύστησε και τον είχε ήδη έτοιμο και γι' αυτό δεν διέρευσε και εξάλλου, ας πούμε, το όνομά του και ποιος θα είναι τσάρος. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα προς το καλύτερο. Είναι διαβασμένος πολύ. Έχει στο Χάρβατ, είναι οικονομολόγος καλός. Είναι ένας από τους 50 όλου του κόσμου. Δεν είναι και μικρό πράγμα. Βεβαίως παίρνει εντολή από πάνω. Αλλά μπορεί να κάνει τα δικά του. Αλλά νομίζω ότι θα πάει καλύτερα. Από το ιστορικό του δηλαδή, κρίνατε ότι σίγουρα θα είναι. Σωστό είναι αυτό. Άμα ο καθένας στο τύπο, στο είδος του. Φυσικό είναι. Εσύ έχεις ελπίδες δηλαδή ότι θα πάμε καλά? Γιατί εγώ, φίλε, όταν παίρνεις 568 ευρώ και σου κόβουν τα 50 και σου δίνουν 518, πού θα βρω εγώ να πληρώσω φόρους? Τώρα τ' άλλο χαράτσια, τηλέφωνα, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε καμία πρόοδο. Θα πρέπει να αλλάξει όλη η πολιτική. Θα πρέπει να μπει ένα κόμμα καινούριο, το οποίο να έχει συσπυρώσεις από τα άλλα κόμματα, αριστερό κόμμα, το οποίο θα, από τι λέει, θα μας βγάλει από το μνημόνιο και, εν πάση περιπτώσει, η ανεργία δεν θα υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι σπουδάζουμε τα παιδιά μας και τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή είναι χωρίς δουλειά. 25, 26 χρονών, 30 χρονών. Έχουμε μια ανεργία η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι περισσότεροι που δεν ξέρουν τι θα κάνουν με τα παιδιά τους. Ευτυχώς δηλαδή που είμαστε και εμείς και τα πρημοδοτούμε διαφορετικά, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Ο τσάρος της οικονομίας, ο καινούριος? Ποιος? Δεν τον γνωρίζω, αλλά δεν μου λες, όλοι γύφτοι μια φιλή έχουν. Ξέρω εγώ, τι να σου πω, φίλε. Όλοι μαύροι είναι μαύροι. Τι να κάνει αυτός? Αφού το κράτος έχει καλούς άνθρωπος, μπορεί να είναι και εγώ και εσύ και το παιδάκι εδώ. Νομίζω ότι τα πάντα γίνονται πρόχειρα, τα πάντα στρίνονται πρόχειρα, ακόμα και οι εκλογές και οι συνδυασμοί, όλα τα πράγματα είναι της τελευταίας στιγμής. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι έχω στηρίξει το κόμμα στα δύσκολα, τη δύσκολη τριετία από το 10 μέχρι το 13, μέχρι τότε που έγινε η κυβέρνηση και από εκεί και μετά. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά ο ρόλος μου στα κομματικά δρόμενα κάποια στιγμή θα καταλήξει, θα σταματήσει, δεν μπορώ άλλο να υπηρετώ από αυτές τις θέσεις.
έτσι κάποια στιγμή. Και αυτό που θέλω να κάνω πραγματικά είναι να δω το τι κέρδισα αυτά τα 3-4 τελευταία χρόνια, στην εκτίμηση τουλάχιστον του κόσμου που με ακούει καθημερινά. Συζητάω με τους φίλους και τους συνεργάτες μου και έχω την αίσθηση ότι πιστεύω ότι θα μπω σε μια διαδικασία αξιολόγησής μου. Δηλαδή θα μπω στη διαδικασία να θέσω τον εαυτό μου στην κρίση είτε του ροδιακού είτε του δωδεκανησιακού λαού για κάποιο αξίωμα, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθήσω τον τόπο μου από κάποια άλλη θέση. Και δεν σας κρύβω ότι το πιο πιθανό σενάριο, και θα μου πείτε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, χθες είχαμε εκλογές, είναι να μπούμε στη διαδικασία να διεκδικήσουμε με μια παράταξη τελείως διαφορετική, καινούργια, μαχητική, μάχημη, τον Δήμο της Ρόδου, ο οποίος θα έρθει. Είναι πάρα πολύ νωρίς αυτό το πράγμα το οποίο λέω, αλλά επειδή πιστεύω ότι επιτέλους πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή. Με επικεφαλής, εσάς. Αν αποφασιστεί κάτι άλλο, εγώ δεν έχω πρόβλημα κάποια διαδικασία. Ξεκινάμε με με αυτό το σκεπτικό. Θα μπούμε σε μια διαδικασία δηλαδή να κάνουμε μια σκιώδη ένα δημοτικό συμβούλιο σκιώδες, ναι. Ήθελα να σας πω να παρακολουθούμε. Αυτό θα είναι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν εννοείται, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό κομματικά, έτσι, δεν απευθύνεσαι ως ένα κόμμα. Τα άτομα τα οποία θα συμμετέχετε θα είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι μόνο. Πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και νομίζω ότι ο κόσμος θέλει αυτή τη στιγμή, δεν θέλει αντιπαράθεση, θέλει προτάσεις. Θέλει προτάσεις. Πρέπει να βγαίνεις με προτάσεις και να αναγκάζεις τον άλλον να υιοθετεί τις προτάσεις τις οποίες κάνεις. Να δείχνεις ότι έχεις όραμα για τον τόπο σου και ότι αγαπάς τον τόπο σου και ότι θες να παλέψεις γι' αυτόν. Θα βλέπουμε ανακοινώσεις, δελτία τύπου σχετικά με την ως περιφερειακή κομματική αρχή, περιφερειακό κομματικό αυτό, όργανο. Αυτό δεν είμαι ακόμα έτοιμος να σου το απαντήσω, είναι λίγο... Ή θα φτιάξετε ένα άτυπο όριμο, θεσμικό. Εγώ νομίζω ότι θα δημιουργηθεί μια παράταξη. Θα δημιουργηθεί μια παράταξη αυτή τη στιγμή που θα έχει κάποιο στόχο και κάποιο ρόλο και κάποια προοπτική. Θα μοιραστούν αρμοδιότητες, θα υπάρχει ο βασικός πυρήνας των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, θα είναι αξιόλογοι άνθρωποι και τεχνοκράτες που θα μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο. Και από εκεί πέρα στην πορεία βλέπουμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και κάνουμε. Πάντως τίποτα πρόχειρο δεν πρόκειται να γίνει πια στις επόμενες εκλογές. Τίποτα στην τύχη, ούτε τελευταία στιγμή θα ψάχνουμε να βρούμε υποψηφίους, ούτε θα διχάσετε το κόμμα ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη, και θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε και τον κόσμο, δηλαδή να φύγουμε από τις κομματικές ταμπέλες, έτσι, να μην έχουμε κομματικές ταμπέλες. Εγώ είμαι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας από παιδί, δεν το κρύβω, αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η προσπάθεια δεν έχει ούτε χρώματα, ούτε ανήκει σε κόμματα, και νομίζω ότι, ότι όλοι μας πρέπει να αγαπάμε πιο πολύ τον τόπο. Επανήλθαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τις εξελίξεις από την περιφέρεια. Για απαξίωση του νοσοκομείου Καλαβρίτων κάνει λόγο σε ανοιχτή επιστολή η Παγκρατινή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι έχει μείνει χωρίς ασθενοφόρο μια ολόκληρη ορεινή περιοχή. Θα δούμε για το γάλα και το ψωμί, το οποίο παραμένει στα ίδια επίπεδα, και το τι δηλώνουν οι πολίτες γι' αυτό. Θα πάμε στην Ιπάτη, όπου εκατομμύρια ακρίδες έχουν κατακλείσει τα χωράφια της περιοχής. Στην Ρόδο, ένα ζευγάρι κάνει έκκληση για βοήθεια λόγω φτώχειας. Και στο Αγρίνιο, την Μεγάλη Ασπίδα και το σεμινάριο που κάνει ο Μιχάλης Ζαμπίδης στην περιοχή. Να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Δυστυχώς οι φόβοι για απαξίωση της λειτουργίας του νοσοκομείου Καλαβρίτων επιβεβαιώνονται, αναφέρει σε ανοιχτή επιστολή της η Πανκαλαβριτινή Ένωση. Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του Υπουργού Υγείας όσο και του Προέδρου της έκθεση ΠΕ, στην οποία ανήκει το νοσοκομείο Καλαβρίτων, ότι η λειτουργική ικανότητα του νοσοκομείου δεν θα διαταραχθεί με την λειτουργική υπαγωγή του στο νοσοκομείο Ανατολικής Αιγυαλίας, εν τούτης, αναφέρει η Πανκαλαβριτινή Ένωση, άρχισαν ήδη τα πρώτα σοβαρά προβλήματα με την ελλειπή κάλυψη υποστήριξης με ασθενοφόρο του νοσοκομείου. Το σημαντικό ζήτημα είναι ότι το νοσοκομείο Καλαβρίτων το τελευταίο διάστημα έχει μείνει ουσιαστικά κάλυπτο σε αρκετές βάρδιες από την υποστήριξη ασθενοφόρου, το οποίο να σταθμεύει στο νοσοκομείο Καλαβρίτων.
Αυτό συνέβη όχι γιατί μειώθηκε το προσωπικό, αλλά γιατί το προσωπικό που ήταν οι οδηγοί δηλαδή που υπήρχαν εκεί και που ουσιαστικά εξυπηρετούσαν όλες τις βάρδιες, μετετάγηκαν στο ΕΚΑΒ. Όταν λοιπόν πήγαν στο ΕΚΑΒ, τους έκαναν διασώστες και αναγκαστικά θα πρέπει, όπως λένε αυτοί, οι προδιαγραφές του ΕΚΑΒ ή τέλος πάντων οι σύλλογοι, δεν ξέρω ποιος θα έχει αποφασίσει αυτά, ότι θα πρέπει να πηγαίνουν ανά δύο σε κάθε διαδρομή. Πρακτικά λοιπόν σημαίνει ότι οι τέσσερις οδηγοί που υπήρχαν πρώτα καλύπτουν μόνο δύο βάρδιες πλέον, γιατί πηγαίνουν ανά δύο. Έτσι λοιπόν αυτό δημιουργεί βάρδιες οι οποίες είναι ακάλυπτες. Χαρακτηριστικά να σας δώσω να καταλάβω ότι χθες του Αγίου Πνεύματος δεν υπήρχε ασθενοφόρο καμία βάρδια κάλυψη. Προχθές ήταν κάποιες βάρδιες ακάλυπτες. Τα βράδια είναι βάρδιες ακάλυπτες. Αυτές καλύπτονται με μία τέλος πάντων απόφαση την οποία έχει λάβει και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, καλύπτονται από άλλο ασθενοφόρο του πλησιέστερου που είναι της Ακράτας ή της Πάτρας. Όμως σε πρακτικό επίπεδο αυτή η απόσταση είναι καταστροφική για οποιοδήποτε περιστατικό. Ένα ατύχημα, ένα καρδιακό επεισόδιο, οτιδήποτε συμβεί στην ενδοχώρα, για να πάει ένα ασθενοφόρο από την Πάτρα ή από την Ακράτα, χρειάζεται μια μισή ώρα μέχρι να φτάσει στα Καλάβρητα και άλλη μια ώρα μέχρι να φτάσει στην ενδοχώρα. Πρακτικά σημαίνει δηλαδή μέχρι να ειδοποιηθεί θα έχουν περάσει τρεις ώρες και μέχρι να ξαναπάει τον άνθρωπο σε νοσοκομείο, τον οποιονδήποτε, θα έχει τελειώσει το ζήτημα. Η Πανκαλαβρητινή Ένωση καλεί όλους τους αρμόδιους που εμπλέκονται με το θέμα, τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ Πάτρας, τον διοικητή της έκτης ΥΠΕ, τον διοικητή του νοσοκομείου Αιγείου, τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Καλαβρίτων, να εφαρμόσουν τα όσα έχει δεσμευτεί ο Υπουργός Υγείας και να λειτουργεί απρόσκοπτα το νοσοκομείο Καλαβρίτων ως νοσηλευτική μονάδα με πλήρεις βάρδιες υποστήριξης και λειτουργική ικανότητα. Αυτή λοιπόν η ιστορία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Να βρεθεί μια λύση η οποία να είναι ευέλικτη και να επαναφέρει στη λειτουργικότητα το νοσοκομείο. Και εκτός αυτού υπάρχει και το άλλο, ότι υπάρχουν βάρδιες όπου απαιτεί να συνοδευτεί στο ασθενοφόρο να συνοδευτεί από ένα γιατρό. Όταν το ασθενοφόρο λοιπόν ανεβαίνει από την Ακράτα, κατεβαίνει στο Αίγιο, αφήνει το γιατρό εκεί. Μετά πώς θα επιστρέψει ο γιατρός? Παραμένει στο Αίγιο μέχρι την άλλη μέρα να πάρει το λεωφορείο να επιστρέψει. Δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι σε ένα επίπεδο οργάνωσης που αν αυτό δεν είναι απαξίωση, τότε τι είναι? Εμείς αντιστεκόμαστε σε οποιαδήποτε απαξίωση του νοσοκομείου, το οποίο το έφτιαξαν οι ομογενείς, το έφτιαξαν τα δύσκολα χρόνια που πέρασαν τα Καλάβρητα μετά την πλήρη καταστροφή τους από τη γερμανική θηριωδία του 1943. Ουσιαστικά λειτουργήσε και υποστήριξε ολόκληρη την ανάπτυξη της περιοχής και θέλουμε να συνεχίσει γιατί είναι και η μοναδική λύση. Λίγο ακριβή είναι. Λίγο τσιμπημένη είναι. Στα ίδια επίπεδα παραμένει η τιμή του γάλακτος παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δύο μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου που καταργούσε τον προσδιορισμό φρέσκο από το γάλα και αύξανε τη διάρκεια ζωής του από 5 σε 7 ημέρες. Η τιμή του γάλακτος είναι υψηλή. Γιατί αν κρίνουμε ότι είναι προϊόν το οποίο συνδέεται άμεσα με την ανατροφή των παιδιών, τη διατροφή των παιδιών, και κάθε οικογένεια δεν μπορεί αυτό να το παραβλέψει, έπρεπε τουλάχιστον τα προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι το ψωμί και το γάλα, να είναι πολύ κατεβασμένα. Το οποίο δεν το βλέπουμε. Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, η σταθερή τιμή του γάλακτος οφείλεται στο γεγονός ότι η τιμή του αυξήθηκε διεθνώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και τις στρεβλώσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, τα όποια αποτελέσματα από την κατάργηση του προσδιορισμού φρέσκο θα γίνουν αισθητά το φθινόπωρο, αλλά δεν αναμένεται να είναι εντυπωσιακά. Αλλά η τιμή του γάλακτος δεν είναι και τόσο ακριβή. Αλλά το θέμα είναι η ίδια ποιότητα όπως ήταν κάποτε. Πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ τη ημέρα, μια μέρα, δύο μέρες. Ήξερε κάθε νοικοκύρα και έπαιρνε το γάλα που ήξερε. Τώρα, με αυτές τις ανακατοστήρες που γίνεται, ούτε ξέρεις τι γίνεται. Τι να πεις τώρα. Καλή είναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουν γίνει τόσες αλλαγές. Υποτίθεται ότι η τιμή του θα ήταν πιο χαμηλή. Μάλλον οι αλλαγές μπαίνουν στα χαρτιά. Η τιμή του γάλακτος για μένα δεν είναι και τόσο σωστό. Ούτε να περπατήσουν στα χωράφια τους δεν τολμάνε οι αγρότες από την ευρύτερη περιοχή της Ροδονιάς Ιπάτης, καθώς οι ακρίδες έχουν γεμίσει τον τόπο. Οι καλλιέργειές τους έχουν καταστραφεί. Αποζημίωση δεν δικαιούνται και ψάχνουν να βρουν τρόπο να την εξολοθρεύσουν μόνοι τους και αβοήθητοι από το κράτος. Έχουμε τώρα και το πρόβλημα με τις ακρίδες και τα ποντίκια. Οι ακρίδες τρώνε τα σπαρτά μας. Αυτή τη στιγμή έχουν φάει τα κριθάρια μας, τρώνε τριφύλια, βαμπάκια.
καλαμπόκια. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα πολεμήσουμε με τίποτα. Έχουμε πάρει φάρμακο από γεωπόνος. Λοιπόν, προσπαθούμε μόνοι μας να το παλέψουμε, αλλά αυτή τη στιγμή όσο πάει και το πράγμα και χειροτερεύει. Είναι εκατομμύρια οι ακρίδες. Δεν παλεύονται, ρε παιδιά. Είναι γενιές. Σήμερα βγήκε μία γενιά, μετά από πέντε μέρες θα βγει άλλη γενιά. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι φέτος και πέρυσι που το είχατε πάλι, αλλά όχι σε τόσο βαθμό το πρόβλημα αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν έκανε χειμώνα. Δηλαδή το χιόνι, η παγωνιά βοηθάνε. Λοιπόν, αλλά εκτός το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει αναδασμός. Αυτό το έργο που τέλος πάντων εγώ δεν νομίζω να γίνει, έτσι όπως πάει το πράγμα, μόνο μας κοροϊδεύουνε. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί λέω ότι υπάρχουν πολλά χωράφια τα οποία είναι ακαλλιέργητα. Δεν συμφέρει τον κόσμο να καλλιεργήσει τα πιτσουράκια, τα δύο στρέμματα και τα τρία. Με αποτέλεσμα η ακρίδα να μπορεί να... Όταν δεν υπάρχει καλλιέργεια και όταν ο κόσμος δεν μπορεί να εισοδέψει από τα κτήματά του, κάποια στιγμή τα αφήνει ή τα βάζει σε αγρανάπαυση ή τα αφήνει εγκατελειμμένα και δεν υπάρχει προοπτική. Γι' αυτό και έχουν αδειάσει και τα χωριά μας. Είμαστε από 4-5 άτομα σε κάθε χωριό. Γι' αυτό και η πολιτεία δεν μας προσέχει. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Θέλουμε να σκύψουν κάποια στιγμή να δουν τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο φρουφρού και αρώματα. Και τώρα στην πράξη πώς αντιμετωπίζετε αυτά, κύριε Ηρία? Στην πράξη μόνο με ρεντίσματα. Ρεντίσματα τα οποία όμως κάνουν ζημιά. Το ρέντισμα δεν είναι απλό. Κάνει ζημιά και στον άνθρωπο, σε εμάς τους ίδιους που τα ραντίζουμε, αλλά δημιουργεί τετράνυχο στα βαμπάκια, δημιουργεί προβλήματα άλλα στα σπαρτά μας. Και ούτε μπορείς να ραντίζεις ένα κριθάρι, ένα σιτάρι, το οποίο αν είσαι συνειδητοποιημένος αγρότης, να το δώσεις αύριο στην κατανάλωση ή στην κτηνοτροφία ή στην παραγωγή για τον άνθρωπο, για ψωμί. Τουλάχιστον να γυρίσουν και να προσέξουν τι, όταν πηγαίνουμε και τους λέμε ότι παιδιά έχουμε πρόβλημα, ή να μπουν στο ΕΛΓΑ, πληρώνουμε ΕΛΓΑ. Εγώ χθες πήγα, έκανα τη δήλωση στο ΟΣΔΕ και πλήρωσα κοντά 2.000 ευρώ ΕΛΓΑ. Όταν θα πάω και θα τους πω, παιδιά έχω πρόβλημα, μου φάγανε το τριφύλι, μου φάγανε το βαμπάκι οι ακρίδες, να αποζημιωθώ, ρε παιδιά. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Ο αναδασμός που εδώ και 20 χρόνια πάει να γίνει, αλλά τελικά δεν γίνεται, έχει ζημιώσει πολύ τη γεωργία στην περιοχή. Οι αγρότες για να αλωνίσουν και να σπείρουν περνούν μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς τα χωράφια τους είναι διάσπαρτα εδώ και εκεί. Η ταλαιπωρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η εξής, ότι εγώ τώρα για να φύγω από αυτό το χωράφι το οποίο είμαι, για να πάω στο επόμενο θα πρέπει να βγάλω το μαχαίρι μου πάνω στο καρότσι της μηχανής, να αλωνίσω εκεί και μετά να το ξαναβάλω πάλι το μαχαίρι για να φύγω από εδώ που είμαστε. Δεν υπάρχει ενιαία κομμάτια και δεν επικοινωνούν το ένα το χωράφι μαζί με το άλλο. Εκεί είναι τα προβλήματα, παιδιά. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. Μας είπαν ότι εδώ, σε αυτό το σπίτι που θα μπούμε, συντελείται ένα κοινωνικό δράμα. Θα περάσουμε μέσα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν υπάρχει κανένας να μας βοηθήσει. Εντάξει, η πρόνοια μας φέρνει ένα πιάτο φαΐ. Μια έρχεται, μια δεν έρχεται. Μια φορά τη... από η γιαγιά... Αυτό τι είναι, ποιο είναι? Γι' αυτό έπαινε μέσα η γιαγιά της. Θα μας συγχωρέσει. Και... επειδή είναι, εντάξει, φαγωμένα ρήπια μέσα, έφτιαξαμε την παραγκέτσα αυτή και μένουμε πρόσφατα. Σε αυτό το δωμάτιο μένουμε. Δύο άτομα. Δύο άτομα. Τι είναι, πού να μην είναι... και σύντροφός μου, γιατί πέθανε η συγχωρεμένη γυναίκα που έχω μια κόρη στο ίδρυμα και μένω με την κοπέλα εδώ και 18 χρόνια. Δεν μας βοηθά καλά, τουλάχιστον έτσι να έχουμε το χειμώνα, είμαστε με μια κουβέρτα και με γκαζάκι, να ζεστανόμαστε. Δεν έχετε ρεύμα? Δεν έχουμε ούτε τη δύναμη, ούτε μας βοηθάνε. Και φαγιά πάω στους παπάδες και ζητιανεύω και μια φορά τη βδομάδα μου δίνουνε. Χειμώνα, εκρύωνα και ήμουν αρρωστή με δυσπνία και δεν έρχονταν κανένας να μας βοηθήσει. Ούτε σόμπα, καθόμασταν και κρυώναμε όλη τη νύχτα. Ξέρετε, τι τραβήξαμε, άλλο πράγμα. Εδώ δεν έρχεται κανένας να σας βοηθήσουμε, Κάνατε εγχείρηση πρόσφατα? Εγώ έχω κάνει εγχείρηση στο σπέρμορε, στο θώρακα και μου αφαίρεσανε τη σπλήνα, την μισή σπλήνα. Λόγω τροχαίου. Πριν δύο χρονιά και ακόμα θέλω θεράπευση και δεν έχω μια βοήθεια. Τι θα θέλατε να σας βοηθήσει, δηλαδή, να σας φέρει? Τουλάχιστον έστω ή από τροφές, τουλάχιστον να διαφερθεί κάποιος να μας βάλει στο ένα ρευματάκι και ό,τι μπορούμε να το πληρώνουμε. Ένα ρεύμα να έχουμε, τουλάχιστον να ζούμε σαν άνθρωποι με ένα φως. Έρχεται στιγμή όπως σήμερα, δεν έχω ούτε σέντς να βάλω πετρέλαιο με τη λάμπα. Ούτε για να πάρω φιαλάκι για το γκαζάκι που με αυτό μαγειρεύουμε και με αυτό ζούμε εδώ και πόσα χρόνια. Και είμαστε σαν καταδιωγμένοι. Είχαν έρθει πολλοί κοινομάρχηδες και αντιδήμαρχοι και όλο με τον ναι, με τον ναι. Είμαστε ακόμα έτσι.
Υποσχέθηκαν αλλά δεν τα υλοποίησαν. Μάλιστα, δεν μας δίνουν σημασία. Εδώ πέρα που βλέπετε, αυτή τη στιγμή, μόλις αρχίζει το και ηλιοβασιλεύει, βγαίνουν σαν γάτες οι ποντικοί. Σαν γάτες. Χιλιάδες. Εποχρεωτικά έκλεισα που λες όλα αυτά τα κτίρια την ακατοίκητα. Είναι ρήπια πια μέσα. Και εγώ την κοπέλα και πάω και ζητήκα και ανέβω κάθε μέρα, δώσ' μου 5 λεπτά, 10-20 λεπτά. Πάω Αγίους Αργύρους κάθε Κυριακή μόνο για να μου δώσει ένα φαΐ. Κάθε Κυριακή μόνο. Κάθε Κυριακή μόνο, ένα φαΐ. Από πρόνοια παίρνω, εντάξει. Αλλά δεν σου κάνει μια μερίδα. Λίγο φαΐ. Δεν θέλω το γκαζάκι μου, δεν θέλω το ρευματάκι μου, το ψυγιάκι μου, το καλοκαίρι. Τουλάχιστον έστω αν μπορεί να με βοηθήσει κάποιος έτσι λίγο ρεύμα μου βάλει, έχει πινακές. Τουλάχιστον κούτσα το πληρώνουμε. Το ψυγείο δεν έχει ρεύμα. Δηλαδή αυτά που έχετε μέσα τώρα πιθανόν να χαλάσουν. Και εκείνο τον καζάκι και δεν έχετε φιάλει σήμερα. Και γύρισα από το πρωί, γυρίζω από τις 6 ώρα το πρωί. Πας και βρω κάποιο ευλογημένο να μου δώσει τουλάχιστον 2 ευρώ, 5 ευρώ, 3 ευρώ να βάλω λίγο πετρέλαιο έστω για να φέγγουμε. Γιατί άμα δεν έχεις και λάμπα, οι ποντικοί αρχίζουν και κρατσουνάνε. Δεν ξέρω ότι υπάρχει άνθρωπος, φοβούνται κάπως. Και άμα έχω ρεύμα φυσικά, κάτι θα γίνει εδώ πέρα, θα ρίξει λίγο φαρμακάκι για τους ποντικούς από τα κόλλες. Αν μπορεί να με βοηθήσει κάποιος τουλάχιστον έστω να ζούμε σαν ανθρώποι όπως και όπως. Μέρα παραμέρα καθαρίζει η κοπέλα κακομπήρα, άρρωστη και αυτή έχει τα πόδια της. Κάθεται και καθαρίζει τα ψυγεία της, να μην βρωμάνε. Και έχω ένα ψυγεία και αυτά όπως τα παλιά τα φορητά. Μπορεί να σου κάτι πάγους, αν βρω λεφτά, και πώς θα μας δείξει, 2 μέρες, 3. Δεν θέλουμε το παγωμένο νεράκι, φυσικά. Δεν θέλουμε να ζήσουμε και εμείς σαν άνθρωποι. Και κάθε Κυριακή πάω στην εκκλησία. Όντως, τι θέλω να κάνω στην εκκλησία, εντάξει, πάω επειδή πιστεύω. Αλλά πρέπει να βοηθήσει όμως και κάποιος, άμα πιστεύουνε πως ζούμε. Έτσι, χρόνια είμαστε εδώ στους ποντικούς, όχι από μόλις όπως λένε και αρρώστιες. Εμείς θα φύγουμε από δαγκώματα. Άσχετα άμα υπάρχει ρεύμα, μπορώ να είμαι με ένα χαμηλό λαμπάκι τουλάχιστον, να γλιτώσω τα πετρέλα, να μπορώ να πάρω και εγώ τουλάχιστον το φάρμακο οι κόλλες να διώξω τα κατοικίδια τα άγρια. Τα άγρια ονόδα από τους ποντικούς. Και φίδια. Έχω σκοτώσει 3-4 φίδια και βάλα και λάστιχο. Με το λάστιχο κάπως απομακρύνονται. Αλλά μετά από 10 μέρες, μια εβδομάδα ξαναγυρίζουν πάλι πίσω. Έτσι μας καταντήσανε. Έτσι μας καταντήσανε. Και να θέλω να νοικιάσω ένα σπιτάκι, ένα δωματιάκι. Να νοικιάσω να μένω τα υπόλοιπα χρόνια. Ευτυχισμένος μαζί με την κοπέλα. Γιατί η σύζυγό μου την έχασα από καρδιά. Και η κόρη μου στο ίδρυμα. Άσχετα αυτό. Και εν τω μεταξύ είμαι 47 χρονών. Να μπορούσα τουλάχιστον να μένω έστω και ένα δωμάτιο, ένα καστανιαράκι. Τουλάχιστον να έχουμε την άνεσή μας. Γιατί αύριο μεθαύριο πες ότι. Εντάξει, λέω να κάνω ό,τι μπορώ, το φτιάχνω. Αλλά πες ότι πέφτει αύριο μεθαύριο. Είναι ετοιμόρο που. Ναι, μα εδώ θα φτούμε, εδώ θα σαπίσουμε και θα διαφερθεί και κανένας. Μόνο ένα σκυλάκι που έχω, ορίστε. Που αυτό θα διαφερθεί μόνο, που το λίγο το βράδυ αφύλακα. Όσοι είμαστε πιο τυχεροί και είμαστε σε καλύτερη θέση, παρακαλώ, βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους. Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρανίου βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο Μιχάλης Ζαμπίδης ή Iron Mike, 15 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing και ήδη ένας αθλητής που θεωρείται από τους κορυφαίους στον κόσμο με ένα από τα πιο μεγάλα ρεκόρ νικών παγκοσμίως. Στην όμορφη πόλη σας ήρθα σήμερα, είδα πολύ ωραία πράγματα, είχα πολύ ζεστή έτσι, υποδοχή και φιλοξενία. Ήρθα στο δάσκαλο το Στήλιο και τον κύριο Περιγιάλη, τον συντονιστή. Και ανυπομονώ να ξεκινήσω σεμινάριο για να προσφέρω απλόχερα όσα γνωρίζω. Ο
Ο Iron Mike έκανε αρχικά μια εισαγωγή μιλώντας για τις βασικές κατευθύνσεις αυτού που κάνει και μίλησε για τους τρόπους προπόνησης και διατροφής. Μέσα από τη σιγουριά υπέρχεται μια ηρεμία, μια σιγουριά. Σίγουρα είναι γυμναστική, έχει πολλά υγιή παρακλάδια όλο αυτό. Το να τρώει σωστά, το να γυμνάζεται, το να προσέχει τον εαυτό του, το να κάνει σωστές παρέες. Και όλο αυτό στο τέλος της ημέρας είναι να προσέχει τον εαυτό του και να νιώθει ασφαλής. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Θεωρώ ότι το kickboxing έχει κάνει τεράστια βήματα εξέλιξης τα τελευταία, μπορώ να πω, 10 χρόνια, αλματώδη βήματα. Πλέον στα 10 γυμναστήρια και τα 10 έχουν kickboxing, είναι αναγνωρισμένα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες, όλα τα γυμναστήρια είναι γεμάτα και νομίζω ότι έτσι όπως πηγαίνει, νομίζω ότι μόνο καλά πράγματα. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι σε όλα τα σωματεία έχει υπάρξει άνθηση, παρόλο την οικονομική κρίση και όλη την κατιούσα που έχουν πάρει πολλά από αυτά τα μέρη, ας πούμε, τα αθλητικά σωματεία έχουν παρατηρήσει αύξηση στον κόσμο. Ξεκαθάρισε ότι αυτό που θέλει είναι η ρεβάνς του παιχνιδιού με τον Κινέζο, στο οποίο θεωρήθηκε ότι αδικήθηκε. Θέλω να πιστεύω ότι κάπου Οκτώβριο θα κλειστεί η ρεβάνς με έναν αθλητή, με έναν Κινέζο που είχα αγωνιστεί, όπου ήταν άδικο το αποτέλεσμα. Το είχε δείξει και ο Αντένα, το είχαν δει όλοι, οπότε ανυπομονώ με μεγάλη μου χαρά να έρθει ο αθλητής εδώ, να χτυπήσει το καμπανάκι και να επέλθει η δικαιοσύνη, και θα κάνω ότι πέρα το χέρι μου να φέρω τη ζώνη αυτή εδώ πέρα, στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγνίου βρέθηκε και αρκετός κόσμος, ο οποίος ήταν πολύ θερμός μαζί του και ο ίδιος φρόντισε να το αποζημιώσει, αφού εκτός από την προπόνηση και το σεμινάριο που παρέδωσε, βρέθηκε και στις εξέδρες για να συνομιλήσει και να φωτογραφηθεί με τον κόσμο. Τη διοργάνωση είχε αθλητικός σύλλογος Μεγάλη Ελπίδα και ο ειδικός επί των πολεμικών τεχνών Γιώργος Περιάλης την επιμέλεια και το συντονισμό του σεμιναρίου. Να πω ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είναι εδώ ο αθλητικός Μεγάλης Ελπίδης. Έτσι, είναι ενεργεία παγκόσμιος αθλητής. Είναι ο άνθρωπος που έχει παίξει παντού σε όλα τα μη και πλάτη και σε όλα τα ring ανά τον κόσμο. Και βέβαια να σημειώσουμε και το πιο σημαντικό απ' όλα, ότι ο Μιχάλης Ζαμπίδης είναι αυτός ο οποίος έχει βάλει κυριολεκτικά το άθλημα του kickboxing στα ελληνικά νοικοκυριά. Μην ξεχνάμε ότι η τηλεθέαση των αγώνων του έχει φτάσει στα 87-89%, το οποίο είναι για μένα και για όλο τον κόσμο, βέβαια, για όλους τους Έλληνες συγκλονιστικό. Συνεπώς, τιμή μεγάλη για την Εντολοκαρνία και το Αγρίνιο να είναι εδώ ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Είναι τιμή και για μας που βρίσκεται εδώ σήμερα ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Όντως, τα είπε ο κύριος Περιάλης. Έχει ένα παλμαρές νικών, 156 νίκες, έχει κάνει 86 νοκάουτ, είναι ένα μεγάλο όνομα στον χώρο του kickboxing. Σήμερα βρίσκεται εδώ κοντά μας να διδάξει τις τεχνικές του στους αθλητές και πιστεύω σε ένα καλό αποτέλεσμα. Έκανε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με ασκήσεις και κινήσεις συνολικά στους αθλητές αλλά και ειδικά κατά ομάδες. Στην ομιλία του προς τους αθλητές τόνισε πόσο μεγάλη σημασία έχει να αγαπάς αυτό που κάνεις, λέγοντας πως όταν ο ίδιος ξεκίνησε δεν υπήρχε καν kickboxing στη χώρα και ο ίδιος απλά φανταζόταν τη διαδρομή από την Παλίνη, όπου μεγάλωσε, μέχρι τα ρίγκ όλου του κόσμου. Σε διεθνείς εξελίξεις θα περάσουμε τώρα. Ανησυχίες για τις εξελίξεις στο Ιράκ είναι η διεθνής κοινότητα, καθώς στα χέρια των εξτρεμιστών βρίσκεται το 10% της επικράτειας. Πρώτων πυλών, ωστόσο, από τη Βαγδάτη βρίσκονται οι τζιχαντιστές. Συναγερμός στην Τουρκία επικρατεί για τους 80 ομήρους που έχουν κρατήσει οι τζιχαντιστές. Ο υπουργός, θα δούμε μετά τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουγκάντα, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Γενικής Συνέλευσης του ΝΟΗΕ. Στη Ρωσία και στην Ουκρανία δεν τα βρίσκουν για το φυσικό αέριο. Εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία της FIFA είναι ο Σεπ Μπλατέρ, παρά τα σκάνδαλα που έχουν δημιουργηθεί. Στην Πορτογαλία τώρα εκτείνονται οι έρευνες για την μικρή Μαντλίν. Στην Ισπανία άνοιξε και νομοθετικά ο δρόμος για τη διαδοχή του Χουάν Κάρλος. Και θα δούμε τέλος το κυκλοφοριακό έμφραγμα στην Ευρώπη από την απεργία των οδηγών ταξί. Το επόμενο ρεπορτάζ είναι από το Euronews. Έντονη είναι η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο Ιράκ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι-μουν καταδίκασε τη βία που προέρχεται από τρομοκρατικές οργανώσεις. Ζητώ από τη διεθνή κοινότητα να ενωθεί.
Πρέπει να δείξουμε ενότητα και αλληλεγγύη στο Ιράκ που βρίσκεται αντιμέτωπο με τρομοκράτες. Έντονη είναι και η ανησυχία της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο Ιρακινός Πρωθυπουργός φέρεται να ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν σε αεροπορικές επιδρομές κατά των τρομοκρατών εντός Ιρακινού εδάφους. Η κατάσταση είναι πολύ ρευστή επί του εδάφους. Συνεργαζόμαστε με τις Ιρακινές αρχές για να υπάρξει συντονισμένη απάντηση. Μπορείτε να αναμένετε την παροχή πρόσθετης βοήθειας προς την Ιρακινή κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατική απειλή. Με τους τζιχαντιστές να απέχουν μία ανάσα από τη Βαγδάτη, τα μέτρα ασφαλείας στην Ιρακινή πρωτεύουσα είναι δρακόντια. Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι θα δώσει όπλα στους πολίτες που θα δηλώσουν εθελοντές για να πολεμήσουν τους τζιχαντιστές. Η επικράτηση του Νούρι Αλ-Μαλίκη στις εκλογές του Απριλίου στο Ιράκ δεν έφερε άμεσα το σχηματισμό κυβέρνησης. Ο νικητής επιρρύπτει διαρκώς την ευθύνη στους αντιπάλους του, ενώ η χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο στο χάος. Θεωρώ τη συμμετοχή στις εκλογές ως ράπισμα στο πρόσωπο των τρομοκρατών που ήθελαν να παρεμποδίσουν τη διαδικασία μέσω βίαιων ενεργειών. Απετράπησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας τους πολιτικούς και τις φυλές. Ωστόσο η απάντηση από τους εξτρεμιστές Ισλαμιστές φανατικούς Σουνίτες, μέλη του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ και στο Λεβάντε, ήρθε σύντομα. Μετά την κατάληψη της Μοσούλης και δεκάδων μικρότερων πόλεων, οι εξτρεμιστές με την ισχυρή διασύνδεση με την Αλ-Κάιντα κατέχουν πλέον το 10% της Ιρακινής επικράτειας, μία έκταση δηλαδή όσο η Πορτογαλία. Ο περιορισμός των Σουνιτών από τις θέσεις διοίκησης και εξουσίας μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσέιν αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος. Η στρατολόγηση γίνεται με ραγδαίους ρυθμούς και οι ετοιμοπόλεμοι μαχητές πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο. Επιδιώκουν τη συνένωση τμήματων της Συρίας, του Ιράκ και του Λιβάνου. Στις παρασώμενοι από εμφύλιο Συρία έχουν καταφέρει να ελέγξουν κάποιες περιοχές και τους τελευταίους μήνες το ίδιο επιτυγχάνουν και στο Ιράκ με αποκορύφωμα τη Μοσούλη. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ είναι εξαιρετικά σημαντική λόγω των κοιτασμάτων πετρελαίου και της γυτνίασης με τις κουρδικές περιοχές. Θεωρώ ότι η Μοσούλη συνιστά μεγαλύτερο κίνδυνο από τη Φαλούτζα από τη στιγμή που συνορεύει βόρεια με τις κουρδικές περιοχές και νότια με το Κιρκούκ και το Σαλαχεντίν, το οποίο μπορεί να σηματοδοτήσει επιπλέον απειλές. Διαμορφώνεται μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Η οργάνωση Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε δημιουργήθηκε το 2004 αμέσως μετά την Αμερικανο-Βρετανική επιχείρηση. Αλλά το 2006 κάτω από την ομπρέλα της μπαίνουν άλλες 4 αντακτικές οργανώσεις. Γιγαντώνεται και αποκτά φήμη στο Ιράκ λόγω των επιθέσεων κατά των Αμερικανικών δυνάμεων στην πράσινη ζώνη. Αλλά σύντομα οι πραγματικές επιδιώξεις λαμβάνουν σάρκα και οστά. Ο στόχος είναι η εξολόθρευση του σιητικού στοιχείου που συνιστά την πλειονότητα του πληθυσμού στο Ιράκ, όπως και η ανατροπή της Ιρακινής κυβέρνησης, κατηγορώντας την για προδοσία. Μετά την έναρξη των συγκρούσεων στη Συρία, ενώνει τις δυνάμεις της με την Αλ-Νόστρα, έτερο παρακλάδι της Αλ-Κάιντα και πλέον μαχητές των δύο οργανώσεων, δρούνε κατέρωθεν των συνόρων. Μετά την κατάληψη της Μοσούλης από το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε, η χώρα βρίσκεται σε μια επικίνδυνη καμπή, τόσο πολιτικά όσο και σε επίπεδο ασφαλείας. Θα το συζητήσουμε με τον Χασνί Αμπίντι, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του Κέντρου Ερευνών για τον Αραβικό Κόσμο και τη Μεσόγειο. Πώς εξηγείται την πτώση της Μοσούλης στα χέρια της οργάνωσης Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε μέσα σε μερικές ώρες, με μικρή αντίσταση από τον Ιρακινό στρατό? Πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση πρωτοφανή για τα δεδομένα εξτρεμιστών Ισλαμιστών. Πολύ περισσότερο για τη συγκεκριμένη οργάνωση που έχει σύντομο παρελθόν και κατάφερε να καταλάβει τη Μοσούλη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 1 εκατομμύριο αστυνομικοί και στρατιώτες, οι εξτρεμιστές δείχνουν να νικούν. Από την άλλη πλευρά, η επιχείρηση προετοιμαζόταν καιρό. Εξού και ανακύπτουν τόσα ερωτήματα γύρω από το επίπεδο ασφαλείας και τις ικανότητες της πολιτικής διοίκησης. Η οργάνωση εμφανίστηκε με πλεονέκτημα στην παρούσα κρίση, κατά την οποία επικρατεί ένα κενό ασφαλείας. Είναι συνηθισμένη κατάσταση στο Ιράκ. Επιπλέον εκμεταλλεύτηκε το γεγονός του μη σχηματισμού κυβέρνησης. Ακόμη ένας λόγος είναι και η κρίση στη Συρία. Διαθέτει μια ισχυρή βάση εκεί που μετακινείται στα σύνορα με ευκολία. Αυτές είναι οι βασικές αιτίες της πτώσης της Μοσούλης. Αυτή η κατάληψη θα μπορούσε να είναι η αρχή δημιουργίας ενός κράτους, δεδομένου ότι η οργάνωση ήδη ελέγχει περιοχές στις δύο πλευρές των συνόρων Ιράκ-Συρίας.
Ποιες θα είναι οι συνέπειες και στη Συρία? Νομίζω ότι πρωτίστως θα πρέπει να κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Στη συνέχεια ο Μαλίκη με τους υπόλοιπους πολιτικούς ηγέτες πρέπει να θέσουν στο περιθώριο τα προσωπικά τους συμφέροντα και τρίτον όλες οι εθνοτικές ομάδες θα πρέπει να συνεργαστούν για να βρουν λύσεις. Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους κατοίκους της Μοσούλης. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε οι εξτρεμιστές θα προχωρήσουν. Επί δύο χρόνια ήταν στη Φαλούτζα και κατέλαβαν περιοχές που από γεωγραφικής άποψης και μορφολογίας εδάφους ήταν αδύνατο να καταληφθούν. Ειδικά σε κουρδικά εδάφη στο Ιράκ και κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Ο Μαλίκη ζήτησε περισσότερες εξουσίες. Μπορεί να λύσει την κρίση και να επιβιώσει πολιτικά? Όσα συμβαίνουν στη Μοσούλη στην πραγματικότητα τον ωφελούν. Μπορεί να λάβει το ελεύθερο να δράσει από το κοινοβούλιο. Εποφελείται και δεν πιστεύω ότι η πτώση της Μοσούλης είναι ένα τόσο αθώο συμβάν. Εξυπηρετεί τα πολιτικά συμφέροντα του Μαλίκη, της κυβέρνησής του και των υποστηρικτών του. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις αμερικανο-ιρανικές σχέσεις, ειδικά μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, θα μπορούσε να οδηγήσει όλες τις πλευρές σε επανεξέταση της συμφωνίας αποχώρησης? Επισήμως υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράκ για το διακανονισμό της απόσυρσης από την περίοδο του Μπους στην εξουσία. Πάνω σε αυτή τη συμφωνία οικοδόμησε και η κυβέρνηση Ομπάμα. Είναι το πρώτο πραγματικά μεγάλο συμβάν που σημειώθηκε μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Στην περιοχή διατηρούσαν 50.000 άνδρες. Ήταν πολύ αποτελεσματική στη συγκέντρωση πληροφοριών ασφαλείας. Έτσι βοηθούσαν πολύ και τις Ιρακινές δυνάμεις. Έχουν εγερθεί ερωτήματα τόσο στο Ιράκ όσο και στις ΗΠΑ για την ικανότητα αυτόνομης λειτουργίας των Ιρακινών δυνάμεων. Δεν είναι έτοιμες, όπως ισχυρίζεται και ο Μαλίκη εξάλλου, να υπομισθούν την πλήρη ευθύνη ασφαλείας της χώρας για να την προστατεύσουν τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές απειλές. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο Euronews. Πρώτων πυλών της Βαγδάτης βρίσκονται οι τζιχαντιστές στο Ιράκ. Οι μαχητές του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ και το Λεβάντε έχουν καταλάβει το Τικρίτ, μόλις 150 χιλιόμετρα από την Ιρακινή πρωτεύουσα. Εκτός από το Τικρίτ, οι Ισλαμιστές έχουν καταλάβει το Κιρκούκ και τη Μοσούλη. Η Φαλούτζα και τμήματα του Ραμάντι έχουν καταληφθεί εδώ και 6 μήνες. Στη Σαμάρα μένονται οι μάχες μεταξύ των Ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας και των τζιχαντιστών. Η πόλη βρίσκεται σε απόσταση μόλις 110 χιλιόμετρων από τη Βαγδάτη. Χάος επικρατεί στη Μοσούλη. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Νουρί Αλ-Μαλίκη, χαρακτήρισε την πτώση της πόλης συνωμοσία και οι αρχές έχουν προχωρήσει σε σύλληψη στρατιωτικών αξιωματούχων που έδωσαν εντολή για υποχώρηση των στρατευμάτων. Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την πόλη αναζητώντας καταφύγιο. Η χρήση αυτοκινήτων απαγορεύεται και φεύγουν με τα πόδια, ενώ υπάρχουν ελλείψεις σε πόσιμο νερό και τρόφιμα. Εντός της πόλης, Ισλαμιστές με μαύρα ρούχα και κουκούλες έχουν λάβει θέσεις κοντά σε τράπεζες και δημόσια κτίρια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγκάντας, Σαμ Κουτέσα, εξελέγει πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για ένα χρόνο. Ο Σαμ Κουτέσα ψηφίστηκε ομόφωνα από την Αφρικανική Ένωση, καθώς ήταν ο μοναδικός υποψήφιος. I am motivated. Στόχος μου είναι να βάλω στο επίκεντρο των όσων κάνουμε τους ανθρώπους. Ανυπομονώ να εργαστώ μαζί σας για να αναπτύξουμε μια ατζέντα που θα αντιμετωπίσει τη φτώχεια, την πείνα και θα δημιουργήσει τις προοπτικές για ανάπτυξη, εργασία και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μέλη οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγορούν τον Κουτέσα ότι ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές του νόμου που καταδικάζει την ομοφιλοφιλία στην Ουγκάντα. Στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία και Ουκρανία συζητούν στις Βρυξέλλες για την τιμή του φυσικού αερίου. Η Μόσχα πρότεινε μείωση της τιμής κατά 100 δολάρια ανά 1000 κυβικά μέτρα. Η τιμή διαμορφώθηκε την 1η Απριλίου από 268 σε 485 δολάρια. Όμως το Κίεβο απέρριψε την πρόταση.
Ναι, αυτός ο μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μπορεί και όχι. Σήμερα υπογράφουμε μια συμφωνία με τη Ρωσία που προβλέπει μείωση της τιμής, όμως αύριο η ρωσική κυβέρνηση μπορεί να ακυρώσει αυτή τη συμφωνία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι οδηγεί την κατάσταση σε αδιέξοδο. Οι προτάσεις μας είναι κάτι περισσότερο από μια πρόταση συνεργασίας. Θέλουμε να στηρίξουμε την ουκρανική οικονομία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Όμως αν η προσφορά μας απορριφθεί, τότε θα αλλάξουμε πολιτική. Θα ακολουθήσουμε διαφορετικό δρόμο. Η Gazprom επιμένει στην αποπληρωμή του ουκρανικού χρέους που ανέρχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ρωσική εταιρεία μετέθεσε για τις 16 Ιουνίου το τελεσίγραφο για τη μετάβαση στο σύστημα προπληρωμής. Αποφασισμένος να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την Προεδρία της FIFA, δήλωσε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Σεπ Πλάτερ παρά τις καταγγελίες για διαφθορά. Παλαιότερα είχε δηλώσει πως δεν θα είναι υποψήφιος, όμως φαίνεται πως το μετάνιωσε. Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της FIFA στο Σάο Πάολο, ο 78χρονος Ελβετός παράγοντας δήλωσε ότι η αποστολή του δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Εμείς πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα και εμείς πρέπει να ακούσουμε όλες τις φωνές. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και σε σωστή κατεύθυνση σε όλα όσα κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε το σωστό, ακόμη και αν αυτό έχει κόστος, υπογράμμισε χαρακτηριστικά στην ομιλία του. Οι καταγγελίες περί διαφθοράς επισκίασαν το ετήσιο συνέδριο της FIFA, αν και ο Μπλάτερ απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε ανοίξη στο θέμα. Οι Sunday Times δημοσίευσαν αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία δόθηκαν εκατομμύρια δολάρια για δωροδοκίες, προκειμένου το Κατάρ να εξασφαλίσει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου το 2022. Οι υπεύθυνοι της Οργανωτικής Επιτροπής διαψεύδουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Ομάδα νομικών της FIFA εξετάζει τα στοιχεία και σύντομα αναμένεται το πόρισμά της. Διευρύνεται η ζώνη των ερευνών για τη μικρή Μαδλίν που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πριν από 7 χρόνια στην Πορτογαλία όπου παραθέριζε με τους Βρετανούς γονείς της. Με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, οι αρχές αρώνουν περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στο θέρετρο Πράι Ανταλούς στην πόλη Αλγκάρβε. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα ανακρίνουν 3 υπόπτους. Την παραίτηση του βασιλιά Χουάν Κάρλος από το θρόνο ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία το Ισπανικό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας το δρόμο για τη διαδοχή από τον ιό του Φίλιππο. Επί συνόλου 350 βουλευτών, ο νόμος υπερψηφίστηκε από 299, 19 τον καταψήφισαν και 23 απήχαν. Ο νόμος για την παραίτηση του βασιλιά Χουάν Κάρλος του οίκου των Βουρβώνων υπερψηφίστηκε και θα πάρει το δρόμο για τη γερουσία, είπε ο πρόεδρος της Βουλής. Η διαδοχή στηρίχθηκε τόσο από το κυβερνών Λαϊκό Κόμμα όσο και από τη σοσιαλιστική αντιπολίτευση, ενώ η ριζοσπαστική αριστερά ήγηρε πολιτιακό θέμα, ζητώντας επιτακτικά τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την κατάργηση της μοναρχίας. Στη Μαδρίτη αλλά και σε άλλες πόλεις διοργανώθηκαν δημοψηφίσματα κατά της μοναρχίας μετά την ανακοίνωση του 76χρονου Χουάν Κάρλος ότι εγκαταλείπει το θρόνο. Όταν ο νόμος περάσει και από τη γερουσία, ο Φίλιππος θα ανακηρυχθεί νέος βασιλιάς της Ισπανίας, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται και η τελετή ανάληψης των καθηκόντων του ενώπιον της Βουλής. Χιλιάδες ακινητοποιημένα ταξί προκαλούν κυκλοφοριακό έμφραγμα στο κεντρικό Λονδίνο. Οι οδηγοί διαμαρτύρονται για την εφαρμογή Uber που επιτρέπει στους χρήστες έξυπνων κινητών να επιλέξουν για τη μεταφορά τους ιδιωτικά οχήματα, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά ταξί. Το κύμα διαμαρτυρίας έλαβε πανευρωπαϊκές διαστάσεις. Στο Βερολίνο χιλιάδες οδηγοί κατέβηκαν στους δρόμους. Μεταξύ άλλων προβάλλουν τους κινδύνους της νέας τεχνολογίας για τους ίδιους τους επιβάτες. Σίγουρα όταν χρησιμοποιεί κανείς την εφαρμογή υπάρχει κίνδυνος. Όχι μόνο για το συνδικάτο των οδηγών ταξί, αλλά και για τους χρήστες, διότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι ο οδηγός είναι υγιής και κατάλληλος, ούτε ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο. Στη Μαδρίτη και τα 15.000 ταξί της πόλης παρέμειναν ακινητοποιημένα. Η 24ωρη απεργία του Συνδικάτου των Επαγγελματιών Οδηγών ταλαιπώρησε το επιβατικό κοινό. Το πρωί προσπάθησα να καλέσω ταξί αλλά μάταια, λέει ένας επιβάτης έξω από το αεροδρόμιο. Μόλις ήρθα από τη Βαλένθια, δεν ξέρω τι να κάνω, αναφέρει ένας άλλος. Κυκλοφοριακό χάος προκάλεσαν οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί και στο Παρίσι. Καταγγέλουν αθέμητο ανταγωνισμό, καθώς οι ίδιοι υποχρεώνονται να πληρώσουν ως και 200.000 ευρώ για μια άδεια ταξί.
Η 12η ώρα για την αγορά τηλεπικοινωνιών της Γαλλίας έφτασε. Η Bouygues Telecom, τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ανακοίνωσε ότι θα απολύσει 1.500 υπαλλήλους. Πρόκειται για 17% του συνόλου των 9.000 εργαζομένων της εταιρείας. Η είδηση έρχεται 24 ώρες μετά την αποκάλυψη ότι η Bouygues απέρριψε πρόταση εξαγοράς από την ανταγωνίστρια Iliad. Η προσφορά ανερχόταν σε 4 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που κρίθηκε ότι δεν ήταν ικανοποιητικό. Σταθερή αποφάσισε να κρατήσει την παραγωγή πετρελαίου ο ΟΠΕΚ. Το καρτέλ των πετρελαιοπαραγωγών έχει ορίσει ως ταβάνι για την ημερήσια παραγωγή τα 30 εκατομμύρια βαρέλια. Οι εκπρόσωποι των 12 κρατών που απαρτίζουν τον ΟΠΕΚ έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι, αφού η προσδοκόμενη αύξηση της παραγωγής σε Λιβύη και Ιράν παραμένει στη σφαίρα των εκτιμήσεων. Έτσι, η τιμή του αργού βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, που είναι η τιμή στόχος του ΟΠΕΚ. Στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των τελευταίων 6 μηνών, η τιμή βαρελιού κινήθηκε μεταξύ 105 και 110 δολαρίων. Η μαζική είσοδος στην αγορά του σχιστολιθικού πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει καταφέρει να ρίξει συνολικά τις τιμές. Αντίθετα, η έκρηξη βίας στο Ιράκ για να φόβους για νέες αυξήσεις, ιδιαίτερα μετά την είδηση για κατάληψη του μεγαλύτερου δηληστηρίου της χώρας από τους τζιχαντιστές. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα και από το χώρο της πολιτικής θα περάσουμε στο χώρο της τεχνολογίας. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα έντομα κρύβουν μυστικά που μπορεί να είναι χρήσιμα σε μηχανικούς που ασχολούνται με τις βιομηχανικές καινοτομίες. Ο τρόπος κίνησής τους και το πώς οι αρθρώσεις τους συνεργάζονται δίνουν ιδέες για νέες μηχανικές λειτουργίες που μπορούν να υιοθετήσουν σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο βίντεο. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα έντομα κρύβουν μυστικά που μπορούν να είναι χρήσιμα σε μηχανικούς που ασχολούνται με τις βιομηχανικές καινοτομίες. Ο τρόπος κίνησής τους και το πώς οι αρθρώσεις τους συνεργάζονται δίνουν ιδέες για νέες μηχανικές λειτουργίες που μπορούν να υιοθετηθούν σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Karlsruhe, μια ερευνητική ομάδα δημιούργησε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τεχνολογία τρισδιάστατης καταγραφής, αποτυπώνοντας με ταχύτητα 100.000 ακτινογραφιών το δευτερόλεπτο τις ακριβείς λεπτομέρειες της εσωτερικής κίνησης των εντόμων. Έχουμε δημιουργήσει έναν τύπο τρισδιάστατου σινεμά που είναι στην ουσία σαν ένα είδος ταινίας ακτινών Χ. Με το τρισδιάστατο φιλμ έχουμε τραβήξει τόσες πολλές φωτογραφίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σειρά εικόνων που είναι τόσο γρήγορη όσο και η κανονική ταινία. Κάνοντας τα πειράματά τους σε σκαθάρια, οι επιστήμονες κατάφεραν να δουν μέσα στο έντομο χωρίς να το αγγίξουν καν. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στη νέα τεχνολογία που εφάρμοσαν. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα με τις σημερινές συμβατικές μεθόδους που διαθέτουμε. Γνωρίζουμε περισσότερα από 1 εκατομμύριο έντομα, αλλά δεν ξέρουμε καθόλου πώς δουλεύει το εσωτερικό τους σύστημα κίνησης. Με αυτήν την τεχνολογία μπορούμε να δούμε πλέον αυτές τις κινήσεις και να αντιληφθούμε τις τεχνικές δυνατότητες εφαρμογής που έχουμε για την κάθε άρθρωση κινήσεων που αποτυπώνουμε. Οι επιστήμονες στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Karlsruhe ονόμασαν αυτή τη διαδικασία συνετομόγραφη, δηλαδή κινηματογραφική ακτινογραφία, ως έναν φόρο τιμής στις πρώτες κινούμενες εικόνες που είχαμε τον 19ο αιώνα, οι οποίες οδήγησαν στην γέννηση του κινηματογράφου. Θα πάμε στο Αζερβαϊτζάν τώρα, όπου εκεί παράγεται ένα πολύ σπάνιο είδος λαδιού. Οι γιατροί το χρησιμοποιούν ως φάρμακο για την αντιμετώπιση των ρευματισμών και της αρθρίτιδας, ενώ βοηθά και στην θεραπεία ασθενειών του δέρματος. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα στο επόμενο βίντεο από το Euronews. Η γη του Αζερβαϊτζάν είναι ιδιαίτερα πλούσια. Το ναφταλάν είναι πετρελαιοειδές που χρησιμοποιείται σε Ινστιτούτα Υγείας και Ομορφιάς στην πόλη που επίσης ονομάζεται ναφταλάν. Το μπάνιο σε αυτό το λάδι βελτιώνει σημαντικά την υγεία μας. Το ναφταλάν είναι ένα σπάνιο είδος λαδιού.
Οι γιατροί το χρησιμοποιούν ως φάρμακο για την αντιμετώπιση των ρευματισμών, της αρθρίτιδας, ενώ βοηθά και στην θεραπεία ασθενειών του δέρματος. Ένα θερμό λουτρό διαρκεί 10 λεπτά. Χρειάζονται λίγα γραμμάρια ναφταλάν για να θεραπεύσουν το δέρμα του ασθενούς. Ναφταλάν. Στο ναφταλάν είναι πολύ πλούσιο σε πετρελαϊκή ρητίνη. Δεν περιέχει παραφίνη ή βενζίνη. Πηγαίνει κατευθείαν στο αίμα και αδρανοποιεί τα κύτταρα που ενδέχεται να στραφούν εναντίον του οργανισμού. Τα υγιή κύτταρα ενισχύονται, η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται σημαντικά, ενώ και τα όργανα που ασθενούν αποκτούν μεγαλύτερες αντοχές. Μερικοί ασθενείς ισχυρίζονται ότι απαλλάχθηκαν από χρόνιες παθήσεις και συγκρίνουν τα θερμά λουτρά του αργού πετρελαίου με μια βουτιά σε ζεστή σοκολάτα. Έχω μια κύλη στην σπονδυλική στήλη. Υπέφερα από έντονο πόνο, όμως μετά από 4 ή 5 λουτρά ένιωσα πολύ καλύτερα. Δεν περίμενα τέτοια βελτίωση και μάλιστα τόσο γρήγορα. Τα μέλη της σοβιετικής ελίτ είχαν ιδιαίτερη αδυναμία στα πρώτα ιαματικά λουτρά που άνοιξαν το 1929. Όμως από τον 13ο αιώνα ο Μάρκο Πόλο περιγράφει ένα λάδι που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ασθένειες του δέρματος. Κάποτε πέρασε από εδώ ένα καραβάνι. Κάποιος αποφάσισε να απαλλαγεί από την άρρωστη καμήλα του και έτσι την άφησε σε μια λίμνη πετρελαίου. Στον δρόμο της επιστροφής βρήκε την καμήλα του ζωντανή και μάλιστα όλες οι πληγές της είχαν πουλωθεί. Ορισμένοι πιστεύουν πως οι άνθρωποι των καραβανιών γνώριζαν και άλλα μυστικά της φύσης, όπως τα ηφαίστεια λάσπης. Η γη της φωτιάς έχει πάνω από 300 ηφαίστεια λάσπης, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Όλα τους έχουν ονόματα, διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Ένα από τα πιο γνωστά βρίσκεται στο Dusk Hill, στην επαρχία Γκομπουστάν, περίπου 60 χιλιόμετρα από τον Μπακού. Τα ηφαίστεια λάσπης έχουν βαθιές ρίζες που ξεκινούν από 5 και φτάνουν τα 12 χιλιόμετρα. Η λάσπη είναι πλούσια σε θεραπευτικά στοιχεία. Περισσότερα από τα μισά στοιχεία του περιοδικού πίνακα βρίσκονται στη λάσπη του ηφαιστείου. Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται ευρέως στην ιατρική. Βοηθούν στην αντιμετώπιση πολλών ασθενειών. Κάθε ηφαίστειο έχει το δικό του μοναδικό κοκτέιλ θρεπτικών συστατικών. Τα ηφαίστεια δίνουν το όνομά τους στις κρέμες και τις μάσκες που παράγουν αζέρικες εταιρείες. Όμως η συνταγή φυλάσσεται ως επτασφράγιστο μυστικό. Η ηφαιστιακή λάσπη έχει λευκαντικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, αλλά και δυνατότητες αναγέννησης του οργανισμού. Η λάσπη τονώνει την επιδερμίδα, εξαφανίζει τα σημάδια της γύρανσης, ενώ τονώνει και το ανοσοποιητικό. Η δύναμη των ηφαιστείων λάσπης εμπνέει τον μαραθωνοδρόμο Αρτέμ Αλιεύ. Ο Αλιεύ ζει στον Μπακού, όμως προπονείται στον Γκομπουστάν και κάνει μπάνιο στη λάσπη των ηφαιστείων. Το αέριο που έρχεται από τον πυθμένα πιέζει το σώμα και δημιουργεί την αίσθηση πως πετάς στο διάστημα. Η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 2 βαθμούς Κελσίου. Νιώθω την ομορφιά του Αζερμπαϊτζάν. Αισθάνομαι τη δύναμη της φύσης. Νιώθω το φως και τη μεγάλη ιστορία αυτής της χώρας. Την ίδια ώρα όμως νιώθω τόσο ανανεωμένος. Πουθενά αλλού στη γη δεν θα ένιωθα έτσι. Ο Αλιεύ θέλει να τρέξει σε όλα τα ηφαίστεια του Αζερμπαϊτζάν. Δυστυχώς το συνεργείο του Euronews δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Ανεβήκαμε όμως στο πιο μυστηριώδες ηφαίστειο της χώρας. Αυτός είναι ο κρατήρας ενός από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια λάσπης του Αζερμπαϊτζάν. Ο γίγαντας κοιμάται και το πρόσωπό του καλύπτεται από ρητίδες. Το ταξίδι μας έφτασε στο τέλος του. Όμως υπάρχουν πολλές ακόμη ενδιαφέρουσες ιστορίες. Εάν θέλετε να δείτε όσα δεν κατέγραψε η κάμερα, ρίξτε μια ματιά στο blog μου στην ιστοσελίδα μας. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες εξελίξεις έως αυτή την ώρα. Να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σας.